Καμία ανακοίνηση, ο Βάσος θα κάνει μόνος του. Αυτό θα αποιάζεσαι. Είναι πολύ ωραίο πραγματικά το μόνο. Όλα μόνο σου, με το χεράκι. Ναι, με το χεράκι μου. Μπράβο. Εγώ σαν Μάριος νιώθω ότι έδωσα αρκετά στην ΑΕΠ και να δώσω ακόμα. Ναι. Και εν κάτι το οποίο αγαπάω. Νιώθεις ότι υπάρχει υποχρέωση εκ μέρους σου το τι σου πρόσφερε η ΑΕΛ ξεκινώντας την καριέρα σου. Ναι. Να δώσεις κάτι πίσω, γι' αυτό το κάνεις τώρα. Εγγύη ομάδα μου. Στο δωμάτιό μου, για παράδειγμα, ενώ όλα τα κορίτσια είχαν κούκλες τότε στην εποχή κούκλες Μπάρμπι. Καλά, έτσι είχα κούκλες και Μπάρμπι, δεν είχα. Αλλά είχαν για παράδειγμα τον Σάκη Ρουβά, τον Μπραντ Πιτ. Εγώ είχα το Ραούλ της Ρεάλ Μαδρίτης. Ήρθε η ώρα μου και εμένα να. Να λάμψει. Να λάμψω δεν θέλω. Αλλά ήρθε η ώρα μου να κάνω κι εγώ αυτό που αγαπάω, που θέλει χρόνο για να το κάνει πολύ, θέλει να διαθέσει. Γιατί μέχρι τώρα δεν μπορούσα. Αλλά ήταν ξεκάθαρη απόφαση. Μαρία μου, καλώς όρισες. Εγώ. Σας βρήκα. Ναι. Μέρη, καλώς όρισες στο Podcast Talks. Πολύ χαίρομαι που είμαι εδώ, αλήθεια. Να πω ότι ήταν λίγο δύσκολο. Ευχαριστούμε πρώτα που αποδεχτήκες. Η προσέγγιση δεν ήταν δύσκολη. Ήταν δύσκολο το να είναι εφικτό να κανονίσουμε τέλος πάντων τη συνάντηση. Ναι. Ήταν λίγο δύσκολο το timing, όπως το είπες. Το timing. Ήταν λίγο δύσκολο, ναι. Είχαν πέσει διάφορα προσωπικά θέματα δικά σου και δυστυχώς από πέμπτη φορτίο. Σε πέμπτη με ακύρωνες. Όμως τώρα είμαι εδώ. Τώρα είσαι εδώ. Τώρα είμαι εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ και μου αρέσει και πάρα πολύ το χώρο. Είναι καλύτερο από τα άλλα που έχεις πάει. Δεν έχω πάει σε πολλά, είναι αλήθεια. Σε όσα έχεις πάει. Ναι, είναι. Νιώθεις άνετα εδώ. Πάρα πολύ. Okay. Γιατί να μην νιώθει άνετα, είναι ωραίο εδώ, ο χώρο εδώ. Κάμε ένα ανακαίνιση, ο Βάσος θα κάνει μόνο του. Αυτό θα αποιάζεσαι. Είναι πολύ ωραίο πραγματικά το μόνο. Όλα μόνο σου, με το χεράκι. Ναι, με το χεράκι μου. Μπράβο. Και έβαλα και τη βουκεβίλια μπίσου. Αυτό δεν είναι βουκαβίλια. Ξέρω. Θα ξεχάσω και τα φυτά που ξέρω. Μαζί του σίγουρα θα ξεχάσεις. Ναι, ναι. Μαζί μας η Beton Alpha με την καινούρια της πλατφόρμα που ξεχωρίζει και καινοτομεί προϊντικά με φρέσκες ιδέες και για γρήγορο τρόπο πληρωμής. Και είπαμε πάντα στοιχηματίζουμε υπεύθυνα. Μάλιστα. Έτσι. Αυτό είναι το σωστό. Έτσι, ναι. Όλα με μέτρο πρέπει να γίνονται. Όλα στη ζωή. Με μέτρο πρέπει να γίνονται στη ζωή γενικά. Μέρη. Ακούω. Θέλω να, έτσι να αρχίσεις εσύ από μόνη σου, είσαι εδώ για να μιλήσουμε περισσότερο για σένα, λιγότερο για τον Γιάννη, διότι τώρα στο επίκεντρο εσύ είσαι λόγω της νέας σου, τα νέα σου καθήκοντα που υπάρχουν στον δημοσιογραφικό. Στο δημοσιογραφικό χώρο. Ναι. Ήρθε η ώρα μου και εμένα να. Να λάμψεις. Να λάμψω δεν θέλω. Αλλά ήρθε η ώρα μου να κάνω κι εγώ αυτό που αγαπάω, που θέλει χρόνο για να το κάνεις πολύ, θέλει να διαθέσεις. Γιατί μέχρι τώρα δεν μπορούσα. Αλλά ήταν ξεκάθαρη απόφαση. Έμεινα με τα παιδιά μου. Μου άρεσε αυτό που είπες. Να κάνεις αυτό που αγαπάς. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι θέμα τώρα η προβολή της τηλεόρασης και αυτά. Είναι θέμα να κάνεις κάτι που αγαπάς και παράλληλα έρχονται και τα υπόλοιπα πράγματα. Άρα ήρθε η ώρα. Άρα η Μέρη δεν είναι. Μόνο η σύζυγος του Γιάννη Ταραλίδη. Όχι. Είναι η Μέρη που της αρέσει το ποδόσφαιρο. Αυτό εννοείται. Είμαι σε ένα χώρο που τον αγαπάω πάρα πολύ. Ήθελα πάντα να είμαι. Απλά οι συνθήκες δεν ευνόησαν την αλλά στη δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία γενικότερα. Για να πω την αλήθεια, όταν πήγα να σπουδάσω, δεν σκεφτόμουν το αθλητικό. Παρόλο που ανέκαθεν μου άρεσε να είμαι ειδικά στο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Είχα σκοπό να πάω για δικαστικό ρεπορτάζ ή αστυνομικό. Αυτό ήταν δηλαδή στην αρχή η αγάπη μου μεγάλη. Στην πορεία αλλάξαν κάποια πράγματα, τώρα δεν έχει σημασία πώς. Και αποφάσισα τελικά να ασχοληθώ με το αθλητικό, αλλά νομίζω ότι έκανα τη σωστή κίνηση. Αν και είναι δύσκολος ο χώρος για τις γυναίκες, έτσι. Θα τα πούμε και αυτά. Διότι... Εντάξει, είναι πιο εύκολο να μπει στη δημοσιογραφία με το αθλητικό. Γιατί είχε την τριβή με το αθλητικό. Είχα την τριβή, αλλά αν είχα ακόμα μία επιλογή, απλά αυτό ήταν λίγο πιο δύσκολο βάση και χρόνου, ήταν το αστυνομικό το ρεπορτάζ. Που σε τραβά. Με τραβά πάντα με τραβούσε. Μπορείς να το κάνεις και ταυτόχρονα και αυτό. Δεν είναι πολύ εύκολο. Λόγω το αστυνομικό χρόνο, ρεπορτάζ έχει άλλες συνθήκες, έρευνες. Είναι δύσκολο και ειδικά όταν έχεις οικογένεια δεν είναι πολύ εύκολο. Πώς θα το κάνεις, πολύ δύσκολο. Σαν μιλά για τη μάπα, ένα πεταχτή, ένα φουγουρά να πάει να βρει το δολοφόνο.
Είναι και επικίνδυνο, έτσι. Βάζουμε και αυτόν τον παράγοντα μέσα της επικινδυνότητας. Ναι, είναι... ρίσκο. Έχει ένα ρίσκο το οποίο όταν έχεις παιδιά βάζεις κάποια πράγματα κάτω και αποφασίζεις τι είναι καλύτερο. Γιατί το κομμάτι της δημοσιογραφίας το ξεκίνησα όταν πλέον είχα γεννήσει τον πρώτο μου το γιο. Α, δεν το έκανες πριν. Όχι, είχα τελειώσει δραματική σχολή. Αυτή είναι η σχολή που τελείωσα. Δραματική σχολή. Αποφάσισα ότι δεν θα ασχοληθώ με το κομμάτι αυτό. Πάλι για τον αλφαβήτα λόγο. Και μετά πήγα δημοσιογραφία όταν πλέον είχα γεννήσει. Δηλαδή ήμουν ήδη μαμά που ξεκίνησα να κάνω τα μαθήματα. Όλα αυτά, η δραματική σχολή, δηλαδή σε καταγωγή Κρήτη. Ναι. Ήταν στην Κρήτη ή στην Όχι, Αθήνα. Όχι, εγώ μεγάλωσα Αθήνα. Μεγάλωσα Αθήνα. Αθήνα μεγάλωσα. Γεννήθηκε Κρήτη. Γεννήθηκα Αθήνα. Είναι όμως όλοι από την Κρήτη. Οπότε εγώ κριτικιά είμαι. Δεν έχει... Άσχετο ότι γεννήθηκα Αθήνα και μεγάλωσα, είμαι κριτικιά. Το επίθετο σου δίνει. Το επίθετο μου δεν έχει καμία σχέση με Κρήτη. παραπέμπει σε πάνω Βόρειο Ελλάδα, αλλά αυτό έχει να κάνει με ρίζες από Κωνσταντινούπολη. Έτσι, καταγωγή. Ναι. Παλιά, ναι, προ-προ-προ. Και είναι Βασαρμίδη το επίθετο. Βασαρμίδη. Είναι Βασαρμίδη. Το Ταραλίδι το έχω, όχι γιατί το έχω αλλάξει την ταυτότητα, ούτε γιατί είμαι τη άποψη ότι πρέπει να παίρνουμε το όνομα του άντρα. Δεν είμαι αυτή τη άποψη. Απλά επειδή είναι πιο εύηχο σαν όνομα. Το δικό μου είναι αλήθεια, είναι πολύ δύσκολο σαν επίθετο. Δεν είναι κάτι που τουλάχιστον στον χώρο τη δημοσιογραφίας ακούγεται εύκολα. Ναι, Βασαρμίδη. Ναι, όταν ξεκίνησα λοιπόν πρώτη φορά εδώ να είμαι στο ραδιόφωνο στο 99 FM της Λάρνακας, γιατί εκεί στην ουσία είχα έτσι μια πρώτη επαφή. Τοπικός σταθμός. Ναι, τοπικός σταθμός. Το είχαμε κουβεντιάσει εκεί πέρα και εκεί πήρα την απόφαση να μην το έχω ως Βασαρμίδη και να χρησιμοποιήσω του Γιάννη το επίθετο. Τοπικό σταθμό, ο οποίο ασχολείται περισσότερο με ιδιοσιογραφία. Ή... Ναι, ιδιοσιογραφία ήταν. Δεν ήταν. Ήταν αθλητικό. Όχι, όχι, όχι. Καμία σχέση με αθλητικό. Άρα από τότε είχε αρχίσει να ασχολείσαι. Μιλάμε όταν ήρθατε εκεί πέρα. Ναι, το 12. Το 12. Το 12 μπήκα στο. Έτσι πάρθηκε απόφαση εγώ να χρησιμοποιήσω το Ταραλίδι και όχι το Βασαρμίδι. Okay. Ξέρει, κάποιο που είναι. Βλέποντα τη Μέρη και ακούγοντα τη, λέει ότι. Τώρα ξύγησε τη δημοσιογραφία. Ξέρει, επειδή όχι, όταν μπει. Στην τηλεόραση και δει ο άλλο, λέει σου πού βρέθηκε εδώ. Ναι, ισχύει. Ενώ το παρελθόν δεν το ξέρει κάποιο ότι από τη μέρα που ήταν και τι σπουδέ και όλα. Ναι, ξεκινήσα. Είχα κάνει και πεσκινήσει όσο μπορούσα. Πήγα κάποια στιγμή ήμουνα στο Plus. Πάλι δεν είχε καμία σχέση με το αθλητικό. Ήταν εκπομπή στην ουσία μεσημεριανό. Και... Ήταν όμως δική εκπομπή δική σου ή ήταν όχι, γενικά? Όχι, ήμασταν πάνελ, ήμουνα σε πάνελ. Δεν για τη μόδα? Διάφορα είχε, δεν ήμουνα, δεν ήταν το κομμάτι μου. Μου άρεσε πάρα πολύ το team που είχαμε, ήταν μια πολύ ωραία μαγειρική εκπομπή, αλλά δεν ήμουνα. Δηλαδή το έκανα απλά γιατί σαν δοκιμή, αλλά δεν ήμουνα. Ήθελα πάντα να μπω μέσα στο κομμάτι το αθλητικό. Δεν υπήρχε το περιθώριο αυτό λόγω των παιδιών. Δεν θα άφηνα τα παιδιά μου που δεν είναι μόνα τους και επειδή δεν είχαμε και βοήθεια εδώ στην Κύπρο. Ήμασταν ολομόναχοι, ο Γιάννης πολλές υποχρεώσεις. Δεν μπορούσα, το άφησα πίσω, αλλά ξαναλέω επιλογή μου. Δεν το έκανα ούτε γιατί με πίεσε κάποιο ούτε τίποτα. Έτσι ένιωθες. Ναι, ένιωθα έτσι. Όταν ο Γιάννης πλέον χαλάρωσε, γιατί σταμάτησε το ποδόσφαιρο, επί εποχή κορονοϊού γίνανε βέβαια όλα, αποφάσισα κι εγώ ότι τώρα ήρθε η ώρα να ενεργοποιηθώ. Αλλά, θα βάλω ένα μεγάλο αλλά, αν δεν είχα την βοήθεια. Του Γιάννη. Όχι. Ο Γιάννης πάντα με στήριζε και με βοηθάει. Ενώ τη βοήθεια για να καταφέρω να μπω σε αυτό το κομμάτι, το οποίο ήταν δύσκολο πλέον, όταν δεν είναι εύκολο να μπεις. Πρέπει να υπάρξει ένα στήριγμα. Ναι. Το στήριγμα αυτό ήταν ο Άλκης ο Μπότσος. Okay. Ο Άλκης με στήριξε. Δεν με στήριξε γιατί είχε να επιφεληθεί κάτι. Πίστευε ότι μπορώ να κάνω κάτι καλό. Από εκεί και πέρα. Έκανε τις... Σε πρότεινε, να το πω με έτσι. Με πρότεινε, μίλησα με τους ανθρώπους, από εκεί και πέρα ήταν πάνω σε μένα. Αλλά ο Άλκης ήταν πραγματικά μια πολύτιμη βοήθεια για εμένα, τουλάχιστον να μπορώ να ξεκινήσω. Είχα βέβαια ένα backup γιατί ήμουνα στα βραβεία του PASP τα τελευταία χρόνια και τα παρουσίαζα. Είχα γνωρίσει κόσμο, είχα κάποιες επαφές, αλλά και πάλι... Δεν ήμουν ενεργά μες στο χώρο, ναι, έτσι ώστε να καταφέρω να μπω κάπου. Το ότι μπήκα μέσα στο Omega, σε ένα μεγάλο κανάλι της Κύπρου, δεν είναι και πολύ εύκολο να γίνει εφικτό αν δεν σε προτείνει και κάποιος. Λογικό είναι αυτό. Να είναι κάποιες διασυνδέσεις, ναι, να περάσεις από κάποια στάδια να δουν και ούτω καθεξής. Είναι λογικό αυτό. Ναι. Το άρα το ξεκίνημά σου στο χώρο του ποδοσφαίρου, να πούμε τώρα, είναι πρώτα στο Μέγκα. Ωμέγα. Ναι, στο Μέγκα είναι στην ουσία. Ναι. Και, στο Super Sport FM. Στο ραδιοφωνικά. Ναι, ταυτόχρονα. Ήμουν ένα χρόνο, σταμάτησα φέτος από την εκπομπή από το Super Sport FM. Λόγω χρόνου ξεκάθαρα, γιατί ήταν πολλές οι ώρες και δεν έβγαινε στο πρόγραμμα
Και έτσι ξεκίνησα. Στην ουσία, πρώτη επαφή με το αθλητικό κομμάτι, πέρα από site που έγραφα καθαρά κείμενα, με ρεπορτάζ. Ναι, και με το όνομά μου και χωρίς αναλόγως, ήταν πιο παλιά, αλλά καθαρά στον χώρο της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου όσο αφορά το αθλητικό κομμάτι, είναι τώρα ένας χρόνος. Και πώς προέκυψε το Champions League και το Cita Vision, αν επιτρέπετε? Είχα επαφή γενικότερα με τη Cita Vision από πέρσι, που ήταν, η αλήθεια ήταν να μπω από πέρσι στην εκπομπή, όχι του Champions League, ήταν για την Κυριακή, για την εκπομπή των Golden Roll που έχουν. Το Κυπριακό, μπράβο, τον Πανίκο του Θεοδοσίου από πέρσι. Προέκυψε στη συνέχεια η πρόταση από το, παράλληλα μάλλον, η πρόταση από το Omega, επίσημη. Εκεί έπρεπε εγώ να αποφασίσω. Ή το ένα ή το άλλο. Αναγκαστικά, γιατί δεν έβγαινε βάση ωραρίων και χρόνου. Μόνο για αυτό το λόγο, για κανένα άλλο λόγο. Οπότε επέλεξα το Omega καθαρά σαν μια δουλειά η οποία είναι σταθερή. Ναι. Γιατί η Cita Vision δεν είναι κάτι που είναι σταθερό, είναι μεμονωμένες εκπομπές, είναι διαφορετικό. Και κάθε Κυριακή εκπομπή. Ναι, ήθελα κάτι σταθερό. Με ένα μισθό, με τις κοινωνικές μου ασφαλίσεις, με όλα. Κανονικά. Οπότε επέλεξα το Omega. Φέτος έγινε μια κουβέντα πάλι, αν μπορούμε να ισορροπήσουμε κάπως το χρόνο με το Omega και με τη Cita, με την εκπομπή. Τα βρήκαμε, γιατί πέρσι δεν ήταν εφικτό. Φέτος τα βρήκαμε και έτσι βρέθηκα στο Champions League, το οποίο η αλήθεια δεν περίμενα ποτέ να βρεθώ, γιατί θεωρείται η top εκπομπή για το ποδόσφαιρο όταν μιλάμε για Champions League. Αλλά μόνο τρίτη. Μόνο τρίτη και πάλι καθαρά για θέμα χρόνου. Δεν θα μπορούσα να είμαι και Τετάρτη, γιατί είναι αρκετές οι ώρες. Το πρόγραμμά μου στο Omega είναι όχι δύσκολο. Είναι αρκετές οι ώρες εκεί, έχει πολλή δουλειά, οπότε δεν θα έβγαινε. Και πρέπει να βρίσκομαι και λίγο στο σπίτι μου. Στο τέλος θα μην ξεχάσω τα παιδιά. Κάποιες ώρες, λίγα λεπτά, τουλάχιστον να περνάς και από το σπίτι. Μην ξεχάσω και τα παιδιά μου στο τέλος. Είναι και καλομαθημένα. Και όταν κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Δεν τα κάνεις και σωστά. Ακριβώς. Και μπερδεύεσαι, ξεχνάς το ένα. Δεν θέλω να. Εσύ πώς τα καταφέρνεις τόσα πράγματα που κάνεις? Ναι, καταφέρνω τα. Είσαι μαζί μου εδώ, έχει 3 χρόνια στο podcast Talks. Μάλιστα. Είσαι στην ΑΕΛ, αμυσθή να λέμε. Ναι. Για να μην την ώρα που αυτό να φάτε. Αυτό μου έκανε εντύπωση είναι. Ναι, την ώρα που να φάτε ξύλο να γλιτώσει. Όχι, ναι, είμαι πρώτο πάντα για μένα. Ναι, είσαι πρώτο. Εφευκό. Και είσαι και στο real estate. Ναι, η δουλειά μου είναι το real estate. Ποιο κάμπι κάνει από τα 3 νομίζω. Είναι το real estate η δουλειά μου. Πολύ πράγμα η αλήθεια είναι και μπράβο σου. Ναι. Ποιο κάμπι σωστά. Και υπολόγισε ότι έκανε. Ποιο άπιο δεν τα κάνει όλα σωστά. Όχι, έκανε και τον προπονητή. Α, έκανε και τον προπονητή κάποιο διάστημα. Αφού θυμάσαι. Ναι, τελευταία ομάδα ήταν. Ήταν κουραστικό γιατί. Το real estate είναι διαφορετικό κομμάτι. Άλλο πράγμα, το podcast είναι άλλο κομμάτι, η προπονητική άλλο κομμάτι. Δηλαδή έπρεπε να συνδυάσω 3 πράγματα. Δύσκολο. Τα οποία ήταν διαφορετικά. Ναι, αλλά να λέμε δύσκολο. Ότι όταν έκαμε στον προπονητή δεν ήσουν στην ΑΕΛ. Όχι, δεν ήμουν στην ΑΕΛ. Okay. Άρα πάλι 3 πράγματα έκαμε. Σε ποιον είσαι. Καλά, είναι το ίδιο να είσαι στην ΑΕΛ. Ένα μεγάλο σωματείο. Είναι το ίδιο το να είσαι η διαχείριση κάποιων πραγμάτων διαφορετικά. Όταν στέκεσαι μπροστά στον καθρέφτη το πρωί και βλέπεις την όμορφη σου προσωπάκι, τι σκέφτεσαι ότι κάνει σωστά? Τούτη ηρωνία, τον το ηρωνικό. Είδε σε προσωπάκι. Θα σηκώσω λευκή σημαία. Εγώ δεν βλέπω τον καθρέφτη. Εβλέπεις? Όχι. Okay. Όταν στέκεσαι μόνος σου και σκέφτεσαι, τι νιώθεις ότι πρέπει να βελτιώσεις? Τι πρέπει να βελτιώσω? Ναι, είσαι σούπερ και στα 3 που κάνεις. Όχι εξωτερική εμφάνιση. Όχι εξωτερική, ναι. Ξέρω ότι θα με βάλεις να κάνω διακίνηση τώρα. Αλλάγει προσώπου, να κάνεις πλαστική. Περίμενε. Ας σου πω κάτι. Ναι. Πρέπει να πάντα μπορούμε να βελτιωθούμε οι άνθρωποι σε όλους. Ακριβώς. Ναι. Τι πρέπει να κάνεις? Πάντα χρήζουμε βελτίωση. Λέεις ποιον είναι. Να έχεις προτεραιότητα. Ποια είναι η προτεραιότητα? Η προτεραιότητα είναι η δουλειά. Σωστά. Πρώτα είναι η δουλειά μου. Ναι. Πώς πρέπει να κάνω σωστά. Στο real estate. Κι αμέντο δύο προτεραιότητα. Η ΑΕΛ είναι η ομάδα μου. Η αγάπη σου. Από εκεί. Να σου πω κάτι βάσο μου. Σου το λέω και σηκώνει η τρίχα μου. Ναι. Εντάξει. Όχι να συγκινηθώ τώρα. Όχι, θα συγκινηθώ. Κλαψί. η ΑΕΛ όταν ξεκίνησα είναι ο Άγιος Νικόλαος. Άγιος Νικόλαος λέμε σου. Είναι η μάνα της ΑΕΛ. Εντάξει, ναι, όταν ξεκίνησα να παίζω, γιατί είμαστε που φτωχή οικογένεια και ούτω καθεξής, και εκείνα που πέρασα, ξέρεις, ζώντας την ΑΕΡ και το εκτιμάς και πρέπει να δώσεις κάτι πίσω. Εγώ σαν Μάριος νιώθω ότι έδωσα αρκετά στην ΑΕΡ
και να δώσω ακόμα. Ναι. Και εν κάτι το οποίο αγαπάω. Νιώθεις ότι υπάρχει υποχρέωση εκ μέρους σου το τι σου πρόσφερε η ΑΕΛ ξεκινώντας την καριέρα σου, ναι, να δώσεις κάτι πίσω, ναι, γι' αυτό και, το κάνεις τώρα. Ναι, και εν και η ομάδα μου. Ναι. Ομάδα μου. Δηλαδή, συνδέθηκες με τον ακριβώς. Αν έπαιξες σε 27 ομάδες. Δεν έχει σχέση το ένα. Να ξέρεις πάντα ότι το δεν λέω έχει το να μέρος. Κάνει. Πάντα κάτι έχεις με στην καρδιά λίγο παραπάνω. Για οποιαδήποτε ομάδα αγωνιστής. Ναι, δεν έχει. Πάντα υπάρχει στην καρδιά. Γιατί στην Ανόρθωση. Η αγαπημένη ή σε όλες. Όχι, μπορεί να έχει περάσει για παράδειγμα από 10 ομάδες, 15, αλλά όλες έχει κάτι, ένα να, μικρό να δέσιμο. Αλλά ναι, στην καρδιά έτσι, την ιεραρχία την έχει μία. Μέρη, ξέρεις τι έλεγα όταν έπαιζα σε Ανόρθωση, όταν έπαιξα στο ΑΠΟΕΛ. Εγώ δεν έλεγα πάντα, ξέρεις, εκεί που παίζω. Ναι. Τους λέω, εγώ είμαι επαγγελματίας. Παίζω στο ΑΠΟΕΛ, θα δώσω το πάντα. Αλλά η ομάδα μου είναι η ΑΕΛ. Μα έτσι είναι το σωστό, γιατί το βλέπω εγώ για παράδειγμα παίχτες, όποια ομάδα και να πάνε. Λένε η ομάδα της καρδιάς μου, φυλάνε το σήμα. Είναι και λίγο δήθεν κάποια πράγματα. Ότι πρέπει να είσαι αληθινός. Που να σου πω κάτι όμως. Ναι, ναι, δηλαδή εγώ για παράδειγμα ο Γιάννης αγαπάει η ομάδα του στην ουσία που υποστηρίζει από παιδί είναι ο ΠΑΟΚ. Ήταν ο ΠΑΟΚ πάντα. Ναι. Έπαιξε τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό τον έχει πολύ ψηλά στην καρδιά του και τον βοήθησε, πέρασε πολλά χρόνια εκεί. Ποτέ όμως δεν γύρισε να πει εγώ είμαι Ολυμπιακός. Ναι, ναι. Η ομάδα μου είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλά εγώ είμαι στον Ολυμπιακό και τον αγαπάω. Και σέβομαι, και σέβομαι αυτό που μου δίνει. Ότι σέβεσαι την ομάδα. Και εγώ που έπαιζα, α πούμε, παράδειγμα, να πούμε στην Ανόρθωση σε όλες τις ομάδες. Εσέβου μου και παίρνω και ωραία. Και εκτιμώ. Έτσι πρέπει. Γιατί εδώ κάνω ψωμί να φάεις, ομάδες, να φάω. Αλλά σαν ομάδα τι υποστηρίζω. Ήμουν πάντα από 15,5 χρονών που έπαιξα στην πρώτη ομάδα. Μέχρι σήμερα, ναι, και το λέω πάντα ανοιχτά, όλη η ομάδα μου είναι η ΑΕΛ. Δεν ξέρει να σε δικάσω. Ειλικρινής, έτσι πρέπει. Νομίζω έτσι ότι εξάλλου κάποιος που λέει ένα ψέμα και που το κάνει απλά για να δείξει στον κόσμο κάτι, φαίνεται. Άρα καλό είναι να λες την αλήθεια γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει. Αυτός είναι αυθεντικός, το ότι νιώθει, το λέει. Γι' αυτό έχουμε και αυτή τη δύναμη. Κατάλαβες. Και εγώ αυτό το πρόβλημα έχω, αλλά την πατάω πολλές φορές. Τι ομάδα υποστήριζες σαν μικρή Όφη? Στην Κρήτη η ομάδα μου, ναι, είναι Όφη, αλλά όχι. Η ομάδα που έχω πάντα, που ήμουν μέσα στα γήπεδα από μωρό, που με πηγαίνανε, είναι Ολυμπιακός. Α, Ολυμπιακός. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, ναι. Από αυτό... Κούνια, εγώ είμαι από Κούνια. Είχα και τη σημαία πάνω στην Κούνια μου. Ναι. Ναι, ήταν ο πατέρας, Ολυμπιακός. Ναι, ο πατέρας. Okay. Και συνεχίζεται, τους έχουμε κάνει όλους. Και πάει γήπεδο, εσύ όταν πας Ελλάδα. Πάω πάντα. Άμα βρεθώ Ελλάδα, ένα καραϊσκάκι θα το περάσω. Καλά, σε ρωτήσω κάτι. Για παιχνίδι είναι περαστικό. Όχι, μπαίνω μέσα για παιχνίδι. Είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορεί να υπάρχει περίπτωση να πάω Ελλάδα και να πάω καραϊσκάκι. Κάπως το συνδυάζω πάντα. Με ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Ναι. Πώς βγήκε αυτή η αγάπη σου για το ποδόσφαιρο, έπαιζε κάποιο στην οικογένεια, ασχολείο? Καμία σχέση. Απλώς ήταν οπαδή μια ομάδα και πήγε να ήταν απλή φίλαθλη μια ομάδα. Ο πατέρας μου δηλαδή, ναι, φίλαθλος, δεν ήταν ποτέ φανατικός σε καμία περίπτωση. Με έπαιρνε στο γήπεδο, αλλά δεν είναι ότι ποτέ προσπάθησα να με φανατίσει μια ομάδα, μόνη μου. Εγώ στο δωμάτιό μου, για παράδειγμα, ενώ όλα τα κορίτσια είχαν τότε στην Barbie, εποχή κούκλες Μπάρμπι. Καλά, ξέρετε, κούκλες και Μπάρμπι δεν είχα. Αλλά είχαν για παράδειγμα τον Σάκη Ρουβά, τον Μπραντ Πιτ. Εγώ είχα τον Ραούλ της Ρεάλ Μαδρίτης. Αμανία, αρρώστια με τον Ραούλ. Είχα τρέλα με τον Ραούλ. Είχα τρέλα. Ήταν όλο το δωμάτιο μου Ραούλ. Η μάνα με έμπαινε μέσα και έλεγε: δεν έβγαλα εγώ παιδί, αυτό δεν κορίτσι. Εδώ πέρα κάτι έχω κάνει λάθος, λέει η μάνα μου. Έτσι έλεγε. Μέρι μέσα και έκανε το σταυρό της κάθε φορά. Μέρι, αδέλφια έχεις? Έχω έναν αδερφό. Ο οποίος είναι και αυτός του ποδοσφαιρού. Ο οποίος είναι φανατικός με τον Ολυμπιακό. Αυτός έχει περάσει λίγο σε άλλο level. Πρέπει λίγο να τον συμμαζέψουμε. Έχει λίγο κομμάντο με τον Ολυμπιακό. Παίζει μπάλα σε τοπικά πρωταθλήματα. Δεν κατάφερε να παίξει στην Αθήνα, ναι. Αυτό, ναι, έναν αδερφό, 9 χρόνια μικρότερο. Άρα ο πατέρας έπαιρνε εσένα διότι ήσουν το πρώτο παιδί της οικογένειας στο γήπεδο, παρέα. Ναι, και τον αδερφό μου, αλλά εγώ δεν έγινα ποτέ φανατική. Εγώ υποστηρίζω, αλλά είμαι όμως και αντικειμενική με την ομάδα μου. Δηλαδή, τον Ολυμπιακό τον αγαπάω πάρα πολύ, αλλά φέτος για παράδειγμα είναι. Ήταν ο καημός του πατέρα. Δεν ήθελε να παίρνει το γιο του στο γήπεδο. Και βρέθηκε ενημερία. Αναγκαστικά πρέπει να πάρω κοπέλα. Τι να κάνω. Πήρε και το γιο όμως, παρόλο που δεν τον έπαιρνε ιδιαίτερα στο γήπεδο, μας βγήκε πολύ. Πολύ φορτσάτος, ναι. Ένθερμος. Είναι ένθερμος πολύ. Εγώ δεν είμαι έτσι. Είμαι. Εγώ είμαι ήσυχη. Δεν κάνω ποτέ θέματα. Δεν εξωτερικεύεσαι στο γήπεδο. Εξαρτάται. Για παράδειγμα, αν έχει τύχει να είμαστε σε αγώνες που έπαιζε ο Γιάννης μέσα στο γήπεδο και που μπορεί να συμβεί κάτι στις κερκίδες, να δω έτσι πολύ κακές συμπεριφορές, αντιδράω.
Εκεί αντιδράω. Στην βρισιά ή σε οτιδήποτε άλλο. Σε κυρίως σε κακά λόγια. Σε άσχημα λόγια, τα οποία ειδικά έχουν να κάνουν με την οικογένεια. Άμα, αν βρεθώ αν είναι τον σε ίδιο κάτι προσωπικά, τέτοιο, δεν σε ενδιαφέρει. Και για τον ίδιο προσωπικά με ενοχλεί. Αλλά αν περάσουν τα όρια. Αν περάσουν τα όρια. Αν περάσουν τα όρια. Αν ξεπεράσω το όριο, δεν είναι με το παραμικρό ότι θα αρχίσω να τσακώνομαι. Έχει τύχει να τσακωθώ στα γήπεδα δύο φορές. Δεν το κρύβω. Αυτό έχει κάνει. Δύο φορές έχω τσακωθεί. Τι ζήτησε τον λόγο. Έφτασα σε σημείο που να κάνω υπομονή περίπου στα 60 λεπτά με 70 για να καταφέρω να ξεσπάσω. Καλά, ήταν από την αρχή πάνω στο Γιάννη. Ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος, αλλά όταν έπιασε πλέον και την οικογένεια μέσα στο στόμα, εντάξει, εκεί τρελάθηκα. Εκεί και έκανε επίθεση ηλεκτρική. Και τότε που είχε γίνει αυτό, ήμουν και 7 μήνων έγκυος. Με το πρώτο ή το δεύτερο. Με το πρώτο μου. Θέλω να σε κάνω να γεννήσει την Κερκίδα. Ναι, ήταν παραλίγο να γεννήσει την Κερκίδα από τα νεύρα μου εκείνη την ημέρα. Ναι. Στην Κρήτη και όλο. Άρα στον Ελλάδα ήταν στον Όφη. Ναι, 14-8 ήταν. Εντάξει, η Ελλάδα είναι χειρότερα. Ναι, Ελλάδα, επειδή πέρασα, έπαιξα. Μία φορά έχω τσαντιστεί τότε που έχω νευριάσει και έχω έρθει και μία στο αυτό που είχε γίνει το σκηνικό πριν από χρόνια εδώ στο Δασάκι που έπαιζε. Ερμής από ελ. Κάτι μου λέει αυτό τώρα. Ναι, που δεν είχα τσακωθεί με να έρθω face σε to face. Βρίζαν πάρα πολύ. Βρίζαν πάρα πολύ άσχημα. Ήταν ένα πολύ άσχημο σκηνικό από συγκεκριμένους οπαδούς. Ναι, μια μερίδα οπαδών. Τέλος πάντων, είχε ξέρει. Δεν θα κάνω ανάλυση φυσικά για αυτό το θέμα πάλι, για αυτή την κουβέντα. Δεν έχουμε το κουβεντιάσει στο παρελθόν πολλές φορές. Απλά έφτασε στο σημείο αυτό να εξελιχθεί στην πορεία μετά από κάτι που έγραψα εγώ μέσα στο Facebook και αυτά. Σε μια διαμάχη η οποία ήρθε ξαφνικά. Να μοιάζει ότι είχε να κάνει με την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, που δεν είχε να κάνει ποτέ από πλευράς μου. Εγώ δεν είχα κάτι με την ομάδα, αλίμονο. Και να γίνει ολόκληρος χαμός. Και υπάρχει ακόμα και τώρα δηλαδή αυτή η. Νιώθεις. Όχι με την ομάδα. Με την ομάδα δεν έχω κανένα πρόβλημα ακόμα. Όχι, αλλά και με την ομάδα. Το... Ναι. Ακόμα. Τι εννοείς ακόμα. Έχω τύχει να βρεθώ με οπαδούς του. Να βρεθώ κάπου δηλαδή και να τύχω οπαδούς του ΑΠΟΕΛ που με έχουν γνωρίσει και να μου μιλήσουν άσχημα και στον δρόμο. Ναι, έχει συμβεί. Τώρα πρόσφατα έχει γίνει. Είδατε από... που κάνετε μέσα στα γήπεδα, εσείς πρόκειται σκαφτά, τώρα συζητάτε, είσαστε επικίνδυνοι. Δυστυχώς είναι αυτά που λέγαμε. Δεν είναι κάποιοι είναι άνθρωποι. Κοινωνία, είναι η κοινωνία μας και που βαδίζει δυστυχώς. Είναι κάποιοι άνθρωποι μεμονωμένα άτομα, είναι. Δεν έχει να κάνει με όλο τον κόσμο. Αλίμονο, δεν είναι δηλαδή ότι όλος ο κόσμος είναι προβληματικός. Αφού έχει κάποια άτομα που. Είναι και αυτό το πρόβλημα μας που έχουμε τώρα και βλέπουμε τον πλοίο βάσος και είχαμε συζήσει προχθές στο live. Θέμα κοινωνία, θέμα παιδεία. Είναι. Υπάρχει πρόβλημα στο πολύ σοβαρό. Μεγαλώνουμε τα παιδιά. Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα και το βλέπουμε και με αυτά τα επεισόδια που γίνονται τελευταία και τα οποία πραγματικά είναι πολύ θλιβερά αυτά τα πράγματα και δεν ξέρω πού θα φτάσει η κατάσταση. Έχει αρχίσει και ξεφεύγει πολύ το θέμα. Αν σκεφτείτε και οι δύο ότι ακόμη βρισκόμαστε στην ένατη αγωνιστική του Πανκύπριου Πρωταθλήματος. Όταν μόνο. Αρχίσουν τα παιχνίδια και είναι και πολύ κρίσιμα. Πιο κρίσιμα, τι μπορεί είναι να γίνει. Είναι πολύ, πολύ δύσκολη κατάσταση και αν δεν λάβουν τα μέτρα τους τώρα, πολύ γρήγορα, φοβάμαι πολύ μη συμβεί και κάτι χειρότερο από αυτό το ναι, απλώς, που συμβαίνει τώρα. Τα μέτρα τα οποία παίρνουμε πάντα στην Κύπρο είναι. Ημίμετρα. Ούτε ημίμετρα δεν είναι. Δεν λαμβάνουν δηλαδή, τα μέτρα τους. Εντάξει, λέμε τώρα ότι απαγορεύεται η μετακίνηση των οπαδών. Δεν θα κάνει. Μα προχτές βρεθήκανε να απειλήσουν άνθρωπο τύπου χωροφύλακα που ήταν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας και του επιτεθήκανε πάνω στο δρόμο. Στο Τσίριο. Ναι. Ναι. Τι έχει να κάνει άμα απαγορεύσουν τη μετακίνηση φυλάθλου, δηλαδή πώς θα το καταφέρουν αυτό. Ακριβώς. Πρέπει να υπάρχουν άλλα δραστικά είναι, μέτρα. Αυτό δεν είναι κάτι. Αυτό είναι που λέω και εγώ και μπορώ να απαγορευτεί η μετακίνηση φυλάθλων. Μπορεί οποιοδήποτε 50-60 να πάνε έξω από το εγώ γήπεδο. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα με την κάρτα φιλάθλου τι έχει γίνει. Τίποτα εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει. Τίποτα δεν είχα καταλάβει κανένα. Όχι, κανείς δεν έχει καταλάβει. Δηλαδή, ωραία, κάνεις κάποιες συλλήψεις. Εντάξει, περάσαμε σε άλλο θέμα. Τώρα κάνεις κάποιες συλλήψεις και καλά κάνεις η αστυνομία. Όμως, ναι, είναι σημαντικό πολύ. Δηλαδή αλλά η κάρτα φιλάθλου, εγώ δεν νομίζω ότι βοήθησε κάπου. Μα δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Πρέπει να υπάρχουν σωστές κάμερες στα γήπεδα. Να υπάρχει θέση που θα κάτσει ο κάθε οπαδός. Να μπορείς να εντοπίσεις μετά. Εδώ είναι ανεξέλεγκτα. Μπαίνουν μέσα, ο καθένας κρατάει ό,τι θέλει, μεταφέρει ό,τι θέλει. Μπορεί να μπει μέσα και χωρίς κάρτα φιλάθλου. Μπορεί να πάρει την κάρτα φιλάθλου του φίλου του. Που κανένας δεν θα την ελέγξει στην είσοδο του γηπέδου να δει
τι και πώς, δεν υπάρχει μια ταυτοποίηση τέλος πάντων. Τίποτα, οπότε είναι ανεξέλεγκτο. Όσο βλέπουν ότι είναι ανεξέλεγκτο, τόσο παραπάνω είναι ανεξέλεγκτοι και οι ίδιοι αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα τέλος πάντων. Δεν είναι όλοι. Η κάρτα για μένα δεν είναι. Μόνο με αυτά που γίνονται τα επεισόδια κάθε εβδομάδα είμαι μόνο μέσα. Έχει μηδενιστεί από μόνη της. Μα δεν υπάρχει. Είναι σαν να είναι, δεν υπάρχει πουθενά. Αυτό πρέπει για αρχή να δουν πώς θα το χρησιμοποιήσουν έτσι ώστε να ευνοηθεί ο χώρος του αθλητισμού. Και μετά τα υπόλοιπα. Τώρα όλα τα υπόλοιπα με απαγορεύσει μετακίνηση οπαδών. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Πιστεύω ότι και με το να ρυθμιστεί, να καλυτερεύσουν την κάρτα οπαδού λόγω του υπόβαθρου που υπάρχει, τα γήπεδα, καταστάσεις. Όλα είναι σκαλοπάτια. Όλα είναι σκαλοπάτια. Αν δεν ξεκινήσεις από κάπου μια βάση να χτίσεις, δεν γίνεται τίποτα. Δεν έχουν τα γήπεδα δεν έχουν αυτή τη στιγμή το υπόβαθρο ώστε να στηρίξουν κάτι τέτοιο. Υπάρχουν 2-3 γήπεδα που μπορούν να το κάνουν αυτό. Μέχρι εκεί. Το καινούριο που περιμένουμε. Το αρένα και το γάσιπι. Ξεκινήσει το αρένα και το γάσιπι. Αυτά, αυτά είναι. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μα τα προβλήματα όμως δεν θα λυθούν απλά με αυτά τα τρία γήπεδα. Πρέπει να. Έχει πολύ δίκιο. Οι υποδομές που πρέπει να γίνουν στα άλλα γήπεδα. Ναι. Όπως λέγαμε προχθές με ο Πάσο, έχει δύο γήπεδα. Το Γάσι Ζή παραδείγμα και το. Στέλιος Κυριακή. Ναι, είναι ακριβώς τα ίδια γήπεδα. Ακριβώς τα δύο γήπεδα. Ο αρχιτέκτονας ήταν ο ίδιος. Να μην έχουμε κόστα παραπάνω. Κάναμε δύο γήπεδα. Εντάξει, τα δύο γήπεδα τότε που γίνανε πάρα πολλά καλά. Για τότε ναι. Ναι. Τώρα όμως είμαστε αλλιώς. Σήμερα τώρα. Πάλι δεν ήταν ποδοσφαιρικά γήπεδα. Με το στίβο μέσα διότι είναι. Γιατί είναι κουβά. Διότι είναι γυμναστική συλλόγη. Ο Γάση. Ακριβώς, ναι. Γάση Κόρυβος και. Γάση Κόρυβος της Πάφου. Ναι. Και γυμναστικός σύλλογος. Ζήνο. Γάση Ζή. Ναι, Γάση Ζή. Τώρα είναι διαφορετικά. Πρέπει να εξελίσσει σε βάση και τη εποχή. Δεν μπορεί να μένει πίσω στα. Πριν 40 χρόνια. 40 χρόνια. Μα εμείς είμαστε. Εμείς εκεί έμειναμε. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι έχουν μείνει αρκετά πίσω, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που μπορούν να τα. Αν τα αποφασίσουν σοβαρά να ασχοληθούν, θα γίνει δουλειά. Το θέμα είναι να αποφασίσουν σοβαρά να ασχοληθούν. Υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν τεχνοκράτες που πρέπει που είναι η δουλειά τους να κάνουν αυτά. Υπάρχουν όμως. Σε παίρνω πίσω τώρα. Όπου θες. Πού να υπάρχει. Γνωρίζοντας τον Γιάννη και ξέροντας. Ότι ήταν ένας ποδοσφαιριστής. Πότε γνωριστήκατε, αν επιτρέπετε? Γνωριστήκαμε το 2004. Όταν και παντρευτήκαμε ήταν... το 2007. Βασικά 4 ακριβώς όχι. Ήταν αρχές του 5. Okay. Που στην ουσία γνωριστήκαμε πρώτη επαφή. Τότε ήταν ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Πειραιώς. Από το 4 μέχρι το 7. Ναι, ήταν στον Ολυμπιακό. Έφυγε το 7, τον Ιούνιο του 7. Με όχι πολλές συμμετοχές, αλλά ήταν ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Ήταν, αν ο Μπάγεβιτς είχε μείνει τότε στον Ολυμπιακό, ο Γιάννης ήταν ακόμα στον Ολυμπιακό. Ήταν ο προπονητής που τον στήριξε τον Γιάννη πάρα πολύ και τον πίστεψε, σαν ένα νέο παιδί. Οπότε εκεί ήταν λίγο η. Ήταν η χρονιά που πήγαινε και ο Κάς. Ήταν και με τον ΟΚΑ. Όχι, ο Κάς ήταν πιο πριν, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ο Κάς μετά. Ήταν το 5. Ναι. Μπορεί να υπήρξα συμμετοχή. Το 3-4 ο Γιάννος ήταν στην ΑΕΚ. Ναι. Το 4-5 πήγε στο Ιωάννη. Ήταν μαζί με τον Γιάννη. Ναι. Ήτανε. Ο Γιάννης ήταν η εποχή του καλή που έπαιζε. Ήταν η εποχή Ριβάλντο, Τζιοβάνι, ο Καστίγιο, εντάξει. Με τίτλους. Με τίτλους, ναι. Ήτανε, ναι. Νομίζω ήταν η πιο καλή εποχή. Τότε που ήταν ο Μπάγεβιτς, του είχε δώσει. Πραγματικά τον πίστευε πάρα πολύ. Του είχε δώσει τις ευκαιρίες, του είχε δώσει τα πάντα. Είχε βέβαια να αντιμετωπίσει μια μεγάλο ανταγωνισμό, γιατί υπήρχε στο κέντρο ένα Στολτίδης, το οποίο δεν μπορούσες να το περάσεις εύκολα και ήταν φοβερός ποδοσφαιριστής. Μετά, όταν έφυγε πλέον ο Μπάγεβιτς, ήρθε ο Γιάγια Τουρέ. Δηλαδή, στη θέση του Γιάννη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει αυτά τα εμπόδια. Ναι, πάρα πολύ δύσκολο να περάσει αυτά τα εμπόδια. Οπότε, όσο ήταν ο Μπάγεβιτς, του δίνει όλες τις ευκαιρίες. Εκεί μετά. Ξέρετε πώς πάνε και με τους προπονητές, θα φέρουν και ένα δικό τους ποδοσφαιριστή. Είναι δύσκολο το θέμα να μείνεις. Αλλά τέλος πάντων. Είχε ξεκινήσει, διότι είναι καταγωγή από τον Αλμοπό. Από τον Αλμοπό ξεκίνησε, ναι. Είναι και... ο Αλμοπός είναι η ομάδα. Είναι Αλμοπός. Η Αριδαία είναι κοντά στην Έδεσα. Είναι περίπου. Ναι, είναι περίπου 25 λεπτά από την Έδεσα, από τους καταράχτες του. Ναι, και μετά από Αλμοπού Αριδίας πήγε Πανηλιακό. Πήγε Πανηλιακό, που εκεί στην ουσία καθιερώθηκε, έκανε το όνομά του. Ήταν με τον Τζόρτζεβιτς τότε, μαζί στο Πανηλιακό. Ναι. Ήταν με τον Βίντρα τον. Που πέρασε και από Κύπρο. Ακριβώς. Με τον Βίντρα ήταν και παιδικοί φίλοι, μεγαλώσαν μαζί. Είναι και η ηλικία πρέπει κοντά. Ναι.
Και τότε είναι που ήρθαν και ΑΕΚ και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός και τον ζητήσαν και τρεις μαζί. Δηλαδή είχαν έρθει την ίδια χρονιά και οι τρεις και το ζητήσανε. Η ομάδα τι κατηγορία ήταν? Ο Πανελλιακός ήταν και Β και Α εθνική. Πήγαινε και χρόνια. Ήταν και Α, πήγαινε ερχόταν. Ο Τζόρτσεβιτς είχε πάει πριν στον Ολυμπιακό. Ναι, ναι, είχε πάει πιο πριν. Έφυγε πιο πριν από το Γιάννη και πήγε στον Ολυμπιακό. Μετά ήρθαν οι τρεις και το ζητήσανε παρέα, ήταν την ίδια χρονιά. Ο Βίντρα είχε πάει. Ο Βίντρα πήγε Παναθηναϊκό γιατί και εκείνο το ζητήσανε και ο Γιάννης πήγε Ολυμπιακό. Άρα χωρίσαν οι δρόμοι τους. Χωρίσαν οι δρόμοι και χωρίσαν γενικότερα γιατί για κάποιο λόγο φάνηκε ότι υπήρχε ενόχληση που ο Γιάννης διάλεξε Ολυμπιακό και ο Βίντρα διάλεξε Παναθηναϊκό. Και χάλασε και η φιλία. Δεν είναι ο Πανελλιακός, δεν ήταν το Ολυμπιακό στα εισαγωγικά. Όχι, δεν ήταν το Ολυμπιακό. Εντάξει, υπήρχε μια υποστήριξη, αλλά δεν ήταν το Ολυμπιακό. Ήταν το Ολυμπιακό. Ο Γιάννης επέλεξε τον Ολυμπιακό καθαρά από θέμα πρότασης και από θέμα ότι ήταν και η πιο μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να λέμε τότε, ψέματα. Σίγουρα, ναι. Είναι. Είναι, βασικά είναι. Ναι, δεν... ναι, αφού ήταν τότε ένα πρωτάθλημα, έχασε το. Στο Βίντρε ήρθε ο Παναθηναϊκός και του έκανε την πρόταση. Δεν ξέρω αν ήταν και οι υπόλοιποι με στο κόλπο, για να μην πω και κάτι λάθος και παρεξηγηθώ, αλλά νομίζω ήταν ο Παναθηναϊκός. Ο Γιάννης επέλεξε τον Ολυμπιακό. Οπότε ξεκίνησε εκεί. Με εκπλήσεις που μου λες ότι επηρεάστηκε η φιλία τους. Ναι, επηρεάστηκε. Εντάξει, μπορεί να ήταν. Βρέθηκαν βέβαια στην Αθήνα και οι δύο, αλλά επηρεάστηκε, ναι. Και μετά που βρέθηκαν Κύπρο. Εντάξει, είχαν μια μικρή επαφή, αλλά. Όχι όπως ήταν παλιά, σαν παιδί. Καλά, μα ποιος ο λόγος, γιατί επειδή. Γι' αυτό είπαμε εκπλήσεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει μπει ο Γιάννης ποτέ σε λεπτομέρειες να μου πει. Είναι κλειστός τύπος? Όχι, καθόλου κλειστός δεν είναι. Κλειστός δεν είναι. Δεν σε μιλάει. Σένα κλειστός. Όχι, όχι, δεν μιλάει. Ο Γιάννης είναι απλά. Του αρέσει πιο πολύ να κάνει έτσι πιο ανάλαφρες συζητήσεις. Αν είναι κάτι που ίσως να τον πειράζει μέσα του και να τον ενοχλεί, δεν το πολύ συζητάει. Το κρατάει λίγο σε αυτό το κομμάτι. Δεν ανοίγει να συζητήσει κάτι που τον έχει πειράξει. Για να μην ενοχληθεί πάλι. Ίσως ναι. Οπότε αυτό το κομμάτι, επειδή ξέρω τον έχει πειράξει, δεν το πολύ κουβεντιάζει να μπει σε λεπτομέρειες, το αφήνει μέχρι εκεί. Γιατί ας πω κάτι, αν κάτσει να συζητήσει. Ναι, μετά, παράδειγμα, η Μέρη μπορεί να του πει μια άλλη άποψη, να τον μπερδέψει, να το αλλάξει. Όχι με μένα, γενικά το αποφεύγει. Όχι, σκέφτομαι εσύ που ήσουν με τον Γιάννη τον Οκάτο στα χρόνια φίλη, επειδή πει όφη εσύ και πάω. Όχι, δεν νομίζω ότι στέκει αυτό. Να μαλώνω. Να μαλώσω γιατί πήγαινε ο άλλο. Με ποιον είναι να παίζει να πει. Απλά εδώ μπορεί να μου διαφεύγει εμένα κάποια λεπτομέρεια που δεν τη γνωρίζω γιατί δεν μου τα έχει πει όλα. Οπότε δεν πάω παρακάτω. Απλά ξέρω ότι παγώσαν έτσι λίγο οι σχέσει του. Τι εμπειρίε από το ποδόσφαιρο. Θέλεις δε θες, είσαι γυναίκα του Γιάννη Ταραλίδη. Τα παιδιά σου θα τα βάζεις στον χώρο του ποδοσφαίρου? Θα αφήσω ξεκάθαρα να επιλέξουν εκείνα τι θέλουν να κάνουν. Εγώ δεν θα επέμβω καθόλου. Τα παιδιά και τα δύο τα αγόρια μου, ο Κωνσταντίνος και ο Γιώργος, λατρεύουν το ποδοσφαίρο. Να σου ζήσει, γιορτάζει σήμερα. Σήμερα το μεταξύ μου ήρθε μήνυμα τώρα που το λέτε για γιορτή του Γιώργου και λίγο σκεφτόμουν εκείνη την ώρα, λέω, μα ποια γιορτή, αυτή η γιορτή είναι το Πάσχα ο Γιώργος. Είναι ένα Απρίλιο. Είναι το Αγίου του Σπόρου ονομάζει, έτσι λέει. Δεν το ήξερα. Όλοι θέλουν να είναι καβαλάκι. Χρόνια πολλά σε όλους τους Γιώργιδες που γιορτάζουν, εμένα δεν γιορτάζει, εμένα να μαζήσουν, εμένα γιορτάζει μετά το Πάσχα που είναι η μετακινήτη γιορτή, ναι. Ναι, τι έλεγα. Α, ναι, και τα παιδιά. Ναι, ξεχνάω κιόλας. Μια ηλικία δεν είναι έτσι απλά. Τα παιδιά θέλουν και τα δύο να ασχοληθούν με την μπάλα. Τους αρέσει πάρα πολύ. Τους βλέπεις. Βλέπω μια μπάλα στα πόδια μου την ώρα, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Τι γεννήθηκαν και στα 3-4 κλωτσούσα μπάλα. Κατευθείαν θέλανε να πάνε για μπάλα. Ναι, είχαν τρέλα. Είναι νομίζω το μικρόβιο. Ναι, ακριβώς. Του πατέρα. Μπήκε ξεκάθαρα και στους δύο. Το έχουν και οι δύο. Και όταν βλέπουν τον πατέρα το ότι έπαιζε ρε βάσκο. Το έχουνε το στήλο. Δηλαδή, σαν όχι, όχι, παρουσιαστικό είναι μοιάζουν εσένα ή του. Του Γιάννη μοιάζουν. Του Γιάννη. Μοιάζουν περισσότερο του Γιάννη εδώ, στα μάτια του. Είναι Γιάννης και οι δύο. Εγώ προσπαθώ έτσι λίγο για να παρηγορηθώ. Να πω ότι μου μοιάζουν και λίγο στα υπόλοιπα. Και έτσι λίγο να παρηγορηθώ από μόνη μου, τίποτα άλλο. Κατά τα άλλα, στο Γιάννη μοιάζουν. Τι να κάνω, δεν ξέρω. Δεν είχα συμμετοχή, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Φιλική συμμετοχή. Φιλική συμμετοχή, κάτι. Δεν ξέρω. Τι μεταφορά να του πει. Συνήθω τα αγόρια μοιάζουν του μάνα του. Εγώ δεν ξέρω τι έπαθα. Ήμουν εξαίρεση του κανόνα. Τέλο πάντων, δεν έχει σημασία. Εγώ περισσότερο στον πατέρα μου μοιάζω. Yeah. Αλλά στον τρόπο που μιλάω και συμπεριφέρομαι γενικότερα είμαι στη μάνα μου, ναι. Yeah. Και λέγαμε για τα παιδιά, θα τους αφήσεις μόνος τους να διαλέξουν? Εγώ είμαι υπέρ της ελευθερίας να επιλέγει ο καθένας το που θέλει να κάνει. Δεν θέλω να περιορίσω κανέναν. Είμαι εκεί να τους συμβουλέψω, να τους πω τα υπέρ και τα κατά και τους τα λέω κιόλας. Τους λέω ότι δεν μπορούν να δένουν ντε και καλά ότι θα γίνουν επαγγελματίες, γιατί το να γίνεις επαγγελματίες ποδοσφαιριστής δεν είναι εύκολο. Θέλει ταλέντο, θέλει τύχη, θέλει πολλά πράγματα. Τύχη, δουλειά πολύ εννοείται. Θέλει πολλά πράγματα. Οπότε δεν θέλω να φουσκώνουν τα μυαλά τους επειδή ο πατέρας τους έπαιξε μπάλα, ό,τι που και εκείνου τα πράγματα δεν του πήγαν όπως θα τα ήθελε. Είτε γιατί φταίει εκείνος, είτε γιατί μεσολαβήσαν κάποιοι άλλοι να συμβεί αυτό.
Θέλω να ξέρουν ότι δεν είναι κάτι που 100% θα το πετύχουν. Να έχουν στην άκρη του μυαλού τους ότι μπορεί και να μην το καταφέρουν, άρα να έχουν και ένα backup. Έτσι εδώ, ας πούμε κάτι. Ναι. Δεν μπορεί τα παιδιά, γιατί τα παιδιά να ονειρευτούν ωραίο πράγμα. Ναι, φυσικά. Να όλοι πρέπει να ονειρευόμαστε. Όλοι μπορεί να θέλουν, επειδή υπάρχει τριβή μέσα στο σπίτι του ποδοσφαίρου. Γιατί παίρνω το, βλέπω το κι εγώ. Να τον αφήσει. Σε μια φάση να αποφασίσει ο ίδιος. Τι θέλει να κάνει. Να δει. Ναι. Μπορώ, εμπορώ. Και μετά αποφασίζουν πού να ξεκινήσουν ή μετά να δουν να πάνε κάπου άλλο. Εμένα το έχουν δέσει λίγο κόμπο ότι θα γίνονται και καλά και προσπαθώ λίγο αυτό να τους αποβάλω από πάνω τους ότι δεν θέλουν να το δένουν έτσι για να μην απογοητευτούν και πολύ στο τέλος. Άρα το ιδανικό για τη Μέρη και το Γιάννη είναι τα παιδιά να κάνουν, λέω τώρα εγώ, να συνδυάσουν και μια σπουδή μαζί και με το ποδόσφαιρο, αν το θέλω. Θα το ήθελα για να έχουν καθαρά ένα backup. Καταρχάς να πούμε για το θέμα του αθλητή, ακόμα και ποδοσφαιριστής να γίνει επαγγελματίας. Υπάρχει. Και ότι σταματάς γρήγορα, ναι. Αλλά υπάρχει και στην άκρη το θέμα ενός τραυματισμού. Πόσοι, πόσοι ποδοσφαιριστές επαγγελματίες έχουν σταματήσει γιατί τραυματίστηκαν. Ακριβώς. Και η καριέρα τους διακόπηκε στη μέση. Και πολλά έτσι μπορούν να έρθουν. Ναι, ναι. Αλλά επίσης σταματάς και σε μια ηλικία. Πολύ νεαρός. Ναι, ναι, οπότε δεν πρέπει να ξέρεις για κάτι άλλο. Κατεβάσω, πρέπει. Και είναι μεταβατική περίοδος. Διότι ναι, σταματάς το ποδοσφαιρό. Γιατί παίρνεις και αρκετά χρήματα, και είναι που παίρνουν, κάποια καλά λεφτά. Ναι. Και όταν ξεκινάς τώρα και σταματώ το ποδόσφαιρο, τα έξοδα συνεχίζουν. Συζητητή. Και έρχονται τα έσοδα σου από 100 πάει στα 10. Στο 10 που τέλεσαι, στο 0 πάση. Και στο 0 μπορείς να πας. Λέω παράδειγμα. Ναι. Ναι, είναι δύσκολο. Είναι μια μεταβατική περίοδος η οποία πράσε πολλά. Έτοιμος να τη διαχειριστείς. Και οργανωμένος. Ναι, ναι, γιατί να ετοιμάζεις το τέλος. Γι' αυτό ακριβώς λέω ότι. Είναι πολύ εύκολο να τα χάσεις έτσι όλα. Ναι, στο, γιατί εγώ λέω πάντα ότι. Και εγώ όταν ήμουν σε ηλικία πάρα πολλά λάθη. Λογικό. Και νόμιζες ότι δεν θα τελειώσει ποτέ αυτή η κατάσταση. Ακριβώς αυτό που είπες. Το πράγμα νομίζεις ότι δεν τελειώσει ποτέ. Πάει μια ζωή. Δεν πάει μια ζωή. Απλά οι άνθρωποι που είναι ο περίγυρος. Δηλαδή, αν υπάρχει σύζυγος, αν υπάρχει οικογένεια, ο μάνατζερ και ούτω καθεξής, είναι πώς θα σε βάλουν στο σωστό δρόμο. Να το πούμε, είναι σαν ένα μωρό που γεννιέται ξανά. Ακριβώς έτσι. Έτσι, έτσι. Βγαίνει στον δρόμο, βγαίνει στη ζωή. Έτσι. Ειδικά από ό,τι έχω παρατηρήσει στους αθλητές και στους ποδοσφαιριστές κυρίως, ειδικά αυτοί που έχουν περάσει και από ομάδες μεγάλες, έχουν πιάσει και λεφτά στα χέρια τους. Είναι πολύ δύσκολο να τα διαχειριστούν. Είναι και να τα διαχειριστούν δύσκολο. Και επίσης και το ψυχολογικό κομμάτι ενός επαγγελματία που σταματάει την μπάλα, νομίζω, δεν είναι. Και εκεί θέλει κάποιον από την οικογένεια να βοηθήσει. Γιατί πολύ. Μετά τον Γιάννη τον πήρε πάρα πολύ από κάτω. Τι πρέσω, κατάθλιψη. Όταν τον σταμάτησε την μπάλα, τον πήρε πολύ από κάτω. Φαντάσου όμως και εσύ τα πέρασες. Για μια 15ετία, 20ετία να έχεις πριν από το παιχνίδι όλη την προετοιμασία, ναι, όλη τη βδομάδα προπονήσεις. Έχεις μάθει ένα ρυθμό. Προετοιμασία το καλοκαίρι. Ξαφνικά όλα αυτά. Σταματάνε. Είναι πολλά. Είναι πολλά που, είναι είναι πολλά εύκολο, που παίρνουν. Βάζω, δεν είναι εύκολο πράγμα. Ναι. Γιατί όταν ότι παίζεις, μπορεί να σε πάρει από εγώ κάτω τώρα και να σου πω, να σου πω ένα παράδειγμα. Όταν τώρα ο Γιάννης λέμε σταμάτησε το ποδοσφαιρό και μπήκε στις ακαδημίες. Ναι. Η μετάβαση να πάει στις ακαδημίες που παίχτης είναι τεράστια. Ναι, ναι, ναι. Καμία σχέση. Είναι διαφορετικές ευθύνες. Πολλά διαφορετικές ευθύνες. Καμία σχέση. Να σου πω κάτι, είναι πολλά διαφορετικά. Δεν έχει καμία σχέση με το που παίζεις. Να σου πω το παράδειγμα με εμένα. Εγώ όταν έπαιζα στον Ακρίτα δεύτερη κατηγορία και παίρνουν πολλά ωραία. Το 12-13 περίπου. Περίπου, κάπου για μέ. Ναι. Η μετάβαση μου που πήγα. Εμπήκα απευθείας προπονητής. Ήμουν παίχτης προπονητής. Ναι, παίχτης προπονητής, ναι. Και ήταν πιο εύκολο, είχα το άρφα. Και ήμουν σε επαφή πάλι με εκείνο που έκανα. Το να αφήσεις που παίχτη να πάει στις ακαδημίες είναι πολύ δύσκολο. Πολλά πιο δύσκολο. Αν και εμένα δεν αντέχει, πάει σε διάφορα έτσι να παίρνει. Τώρα έχει πάει στο Μαζωτό και κάνει προπονήσεις εκεί πέρα και παίζουν κανέναν αγώνα. Γιατί έτσι και δεν το κάνει και αυτό, θα αρρωστήσει ο τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να έχει. Πάει και παίζει, ναι, μιλάς έτσι, ερασιτεχνικά. Πρέπει να έχει μια επαφή με την μπάλα, γιατί αν δεν έχει επαφή με την μπάλα θα μας μαραθεί μες στο σπίτι. Επειδή δεν έχει επαφή με την μπάλα, που πιένει. Είσαι λάτρης του. Επειδή ζει τώρα Κύπρο. Τι παρακολουθάς περισσότερο, κυπριακό ή ελληνικό ποδόσφαιρο? Κατά κύριο λόγο κυπριακό, λόγω και της δουλειάς και στο κανάλι. Ναι, γιατί παρακολουθούμε τους αγώνες, να δούμε τις φάσεις. Έχεις να κάνεις τα ρεπορτάζ κατά κύριο λόγο τα κυπριακά για το δελτίο. Οπότε κυπριακό, αλλά όποτε έχω χρόνο θα δω και τα ελληνικά, τους ελληνικούς αγώνες. Και το ξένο ποδόσφαιρο? Ξένο βλέπω πάντα.
Ανέκαθεν. Α, ναι. Υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει, όταν έχει, για παράδειγμα, χθες είχε βραδιά Champions League, θα κάτσω να δώσω σίγουρα έναν αγώνα. Ναι, αλλά επειδή χθες δεν είχε και μεγάλη σημασία στα παιχνίδια, εκτός από όχι, το. Όχι, προχθές ήταν, ναι, ήταν το. Η Sporting. Προχθές είναι η Sporting. Εσύ και ο Βάζο, αυτό είναι ο Champions League. Όχι, δεν βλέπω εγώ. Όταν παίζω το αγώνα στο Champions League, βλέπω. Αν βλέπει η Champions League. Όχι. Εχθές είδα, προχθές την Τρίτη. Εχθές δεν είχε κάτι. Είδα το Sporting Eintracht Frankfurt, αλλά δυστυχώς η Vision. Το είχα βάλει και σε παράλληλη σύνδεση. Ήταν παράλληλη σύνδεση, ναι, αυτό. Δεν γίνεται. Ήταν παράλληλη σύνδεση. Ήταν και πολύ ωραίο το Μαρσέικ Τότεναμ. Εγώ αυτό έβλεπα βασικά. Ναι, το Μαρσέικ Τότεναμ. Που έγινε 1-2. Ένα-δύο, ναι. Στο 95. Ε, καλά, 1-2. Ξέχασα. Αυτό ήταν οι πιο ωραίοι αγώνες προχθές. Γιατί ήταν αυτό ο όμιλο που δεν ήξερε. Ανεβοκατεβαίνανε. Επί 90 λεπτά πήγαιναν έτσι. Δεν ήξερε ποιο θα. Με ποια. Συγγνώμη που το λέω, αλλά. Πώς διαλέξατε να βάλετε το Sporting Eintracht Frankfurt? Α, δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι στη. Θα πιάσω ξούρουπα να το πω. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, σε κάμα παράλληλη. Τα 5 παιχνίδια ήταν στο Sports 3, 4, 5, 6. Και το 7 είναι παράλληλη σύνδεση. Και το 7 είναι δύο παιχνίδια παράλληλη σύνδεση. Το ενδιαφέρον προχθές ήταν στον τέταρτο όμιλο. Επειδή λέει ότι υπάρχει το ενδιαφέρον να βλέπουν και τα δύο. Το ένα ήταν σε live, ρε. Δεν ξέρω πώς παίρνουν οι αποφάσεις. Χαριτολογώντας όμως, αλλά με παραξένεψε. Δεν είναι δικό. Να σου πω, δεν το πρόσεξα. Όπως και χθες το βράδυ, με παραξένεψε το. Ποιο έχει παράλληλη σύνδεση? Μακάμπι Χάιφα, Παρίσι Σεν Ζερμέν. Μακάμπι Χάιφα ήταν με την Μπενφίκα. Το 1-6. Που είχε και εκείνο ένα 6 τελικά. Άμα να γίνουμε στο 1-5 το άφησα. Στο 1-6 τερμάτισε πρώτη την Μπενφίκα. Δεν καλά, γιατί 1-5. Έτσι μα βγήκε το 1. Δεν είδα μετά τα μετά. Μετά δεν τα είδα. 1-6 τελείωσε. Και τερμάτισε πρώτη την Μπενφίκα στον ομιλό και δεύτερη η Παρίσι. Σήμερα θα καθόμουν να τα ελέγξω. Σήμερα θα το έκανα, γιατί τώρα θέλω να πάω να κάνω τα. Αν θα κάνουμε το ρεπορτάζ, οτιδήποτε. Οπότε δεν είδα. Διάβασα το πρωί ότι πέρασε στη δεύτερη Παρί. Α, για έναν γκολ. Όχι. Του ίδιου βαθμού. Μεταξύ τους τα δύο παιχνίδια 1-1, ναι. Συντελεστής τερμάτων 16-7 και τελικά παίρνει την πρωτιά η Μπενφίκα, διότι έχει σκοράρει 7 γκολ away. Ναι. Δεν είναι σωστό. Στο 1-5 το άφησα. Ναι. Στο 1-6 άλλαξαν όλα τα δεδομένα. Ναι, πώς ήταν η διαφορά τους όμως τα away? Δεν ξέρω πώς έχει σκοράρει away η Παρίσι Σεν Ζερμέν. Ήταν τόσο σου λέω. Η Παρίσι το τελευταίο σκοράρει 7. Στο προηγούμενο αγώνα. Με τη Μακάμπι. Την προηγούμενη εβδομάδα. Με τη Μακάμπι. Σπίτι της. Ναι, εντός έδρας ήταν σπίτι της. Έχεις δίκιο. Δεν ήταν away, ήταν σπίτι της. Έχεις δίκιο. Όπως τα έχει η UEFA, μετράνε τα εκτός έδρας τέρματα. Τα εκτός έδρας, ναι. Μπορεί να είναι το πέμπτο κριτήριο που αποφασίζουν ποια είναι στην. Πάντως τα ευρωπαϊκά θεωρώ ότι είναι top. Θέλουμε πολλά χρόνια και η Ελλάδα και η Κύπρος για να πιάσεις ευρωπαϊκό. Μα τι να πιάσουμε. Τίτλο. Όχι τίτλο. Δεν μιλάω για τίτλο. Επίπεδο. Δεν μπορούμε να φτάσουμε. Και αυτό να το εξηγήσει και ο Μάριος που υπήρξε ποδοσφαιριστής, αν και άλλες εποχές. Και η Ελλάδα δεν μπορεί να φτάσει αυτό. Μα τι είμαι του πριν 50 χρόνια, ρε Βασού. Στο 12 έπαιζα. Στο 12 έπαιζε. Στο 12 έπαιζα. Έκοψα καλές εποχές ενώ σου. Η μπάλα, το πικ τη καριέρα σου ήταν από το 97-98 στο 2007-8. Ελία. Ναι, πριν 15 χρόνια, δεν είπα πριν 50 χρόνια. Ναι, αισθάνεσαι σαν να είναι χθες. Βασικά, τα facilities τα οποία υπήρχαν τότε στην περίοδο μας ήταν για μένα αρκετά καλά. Ναι, δηλαδή, παίζει, είπαμε και εποχή. Ναι, αναλογικά της εποχής. Ναι, απλώς νομίζω ότι τα βήματα που κάνουμε εμείς είναι 2 μπροστά, 3 πίσω. 3 μπροστά, 4 πίσω. Κάπως έτσι νομίζω. Τη σήμερα ημέρα. Ναι. Ο λόγος. Ο λόγος ότι δεν είμαστε, λαός ο οποίος είναι να δει το μέλλον, δηλαδή τα επόμενα χρόνια. Μένουμε παραπάνω στο παρόν και προσπαθούμε να βελτιωθούμε σαν ποδόσφαιρο. Σαν ποδόσφαιρο μέσα στα. Αλλά μόνο σαν ομάδες προσπαθούμε. Ναι. Είναι κρίμα γιατί οι ομάδες βλέπουμε και θα βάλουν χρήματα και θα προσπαθήσουν να κάνουν κινήσεις, αλλά κάτι. Κάτι μαγκώνει, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Κάτι μένει στάσιμο. Έχουμε συνεχής, σαν Κύπρος μιλάω τώρα, διότι η Ελλάδα ήταν από πριν και τώρα μπορώ να πω ότι η Κύπρος πηγαίνει καλύτερα ποδοσφαιρικά, σωματιακά από τη Ελλάδα, με τρεις ομάδες τους. Θα συμφωνήσω, εννοείται. Και είναι κάτι το οποίο το έφερε η βαθμολογία της Κύπρου, έτσι να ευνοούνται και η ομάδα που κατέκτησε το κύπελο πέρσι στην Κύπρο πήγε απευθείας στους ομίλους του
του Europa League καταφέρνοντας να αποκλείσει και τη Γάντι Ομονία. Αλλά είναι θέματα τα οποία δεν βλέπουμε γενικά το παιχνίδι. Και βλέπεις την εθνική ομάδα που είναι. Ναι, μεν είναι τα σωματεία, είναι και η εθνική ομάδα. Είναι και η εθνική, ο καθρέφτης. Η οποία έχει ταλέντα και για κάποιο λόγο πάλι κάτι δεν προχωράει. Ναι, να σου πω κάτι όμως. Τον που λέει η εθνική. Η Ελλάδα τώρα έχει μια πάρα πολύ καλή εθνική. Ναι, έχει. Για τον λόγο ότι οι παίχτες της πήγαν εξωτερικό. Ναι, ισχύει. Και πήγαν άλλες παραστάσεις. Ναι, άλλο... στο εξωτερικό με άλλον επίπεδο. Ναι. Άλλες προπονήσεις. Άλλες εντάσεις. Άλλες εντάσεις. Άλλα... Παίζουν όλα ρόλο. Παίζουν σημαντικό ρόλο και τούτο φαίνεται. Γι' αυτό ναι. Η Ελλάδα έκαμε τώρα τα βήματα. Ως τούτοι οι παίχτες ήταν στην Ελλάδα. Είναι προχωρούσε και η εθνική Ελλάδα. Δηλαδή, μιλάτε μετά την κατάκτηση του Euro 2004 ναι. Και τα επόμενα 4-5 χρόνια, όταν ήταν μια υπολογίσιμη δύναμη η Ελλάδα. Ακριβώς. Σαν εθνική ομάδα. Τη δεκαετία 10 με 20 είχε πέσει, διότι δεν έβγαιναν πολλοί ποδοσφαιριστές να παίξουν στο εξωτερικό. Και πότε παίξε στο παγκόσμιο κύπελλο η Ελλάδα. Το 1994 που ήμουν ναι. Στην Αμερική. Όχι, 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 μετά το Euro. Έπαιξε το 2006. Το 6 ήταν. Το 6 δεν είναι. Όχι, όχι. Ευκαρτά, δει. 6, 10, 14, 18, 20. Το 6 ήταν. Ναι, το 6. Εγώ, γιατί στέκομαι σε εκείνο. Όταν πήγαινε η Ελλάδα, έπιασε το Euro, πώς έπιασε το Euro με τον τρόπο τον οποίο αγωνίστηκε με την φιλοσοφία του κύριου Σάντσος. Ρεχάγκε. Κάντο Σάντο. Κάντο Euro Σάντο. Sorry, sorry. Πάρτε το άλλο να μπάζει εξαιρετικά. Ότο μα. Μετά οι παίχτες οι οποίοι ήταν τζίνις της φουνιάς πήγαν πάλι εξωτερικό. Ναι. Οι περισσότεροι. Και μετά ήρθε πάλι η πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελλο που πει είχα μια καλή παρουσία στο παγκόσμιο ναι. Κύπελλο. Χάσα στα νοκάουτ από την Κώστα Ρίκα στα πέναλτι. Κώστα Ρίκα νομίζω. Το θυμάσαι αυτό, ε. Όχι, είναι καλός παστούτα. Δεν έχω τόσο καλή μνήμη. Δεν πειράζει. Εμένα δεν με βοηθάει η μνήμη μου ιδιαίτερα. Δεν σε βοηθάει. Δεν έχω τόσο πολύ καλή μνήμη, όχι. Όχι, ο Βάσος είναι. Έχω αρκετά κενά διαλύσει. Ξέρω πράγματα, απλά μπορώ να προκολλήσω και να μην θυμάμαι. Μόνο για ποδόσφαιρο έχω μνήμη, έτσι. Εντάξει. Αν με ρωτήσει τι έφαγα χθες. Ρωτήσουμε να μας πει γιατί το 82 που πήγε στο παγκόσμιο. Είναι το 82, πήγε στο παγκόσμιο και πήγε το 82. Και το 94. Και το 94. Νομίζω ότι παίζουν ρόλο όλα οι παραστάσεις που έχεις. Δηλαδή αυτό που λέει, όταν βγαίνουν έξω οι ποδοσφαιριστές. Παράδειγμα, ας πάρουμε τον Τζιμίκα. Κάνει προπονήσεις με τη Λίβερπουλ. Άλλο το επίπεδο της Λίβερπουλ που κάνεις προπονήσεις από τα ποδητήρια μέχρι το χόρτο κάτω που μπαίνουν. Είναι άλλο πράγμα. Άλλο αυτό το πράγμα σίγουρα βοηθάει και εξελίσσει ένα ποδοσφαιριστή. Γιατί μιλάμε για τον Τζιμίκα, είναι πόσοι έξω, ο Βλαχοδήμος. Είναι όλοι ο Γιακουμάκος. Πολύ, μπορούμε να πούμε πάρα πολλούς αυτή τη στιγμή. Αλλά ακόμα και στον Ολυμπιακό, αν είναι κάποιος, και στον Παναθηναϊκό, αν είναι κάποιος, και στην ΑΕΚ. Έχει ένα αλφα επίπεδο στον τρόπο. Ψηλό. Ναι, είναι πιο ψηλό. Ναι. Αλλά αυτό που με στεναχωρεί εμένα εδώ στην Κύπρο είναι ότι θέλουν οι ομάδες να κάνουν το κάτι παραπάνω. Βλέπουμε, μπαίνουν λεφτά, μπαίνουν μέσα επενδυτές, προσπαθούν να βοηθήσουν τις ομάδες, φέρνουν, κάνουν κινήσεις με παίκτες. Ναι. Αλλά κάπου εδώ αυτό το πράγμα όλο σκαλώνει. Δεν βρήκαμε τη Δεν ξέρω, κάτι. Εγώ δεν καταλαβαίνω ότι πάει λάθος, αλλά κάτι δεν. Και εμένα αυτό που με ενοχλούσε ανέκαθεν είναι το γεγονός, όχι μόνο εδώ και στην Ελλάδα. Που με το που θα γίνει έτσι μια στραβή με μια ομάδα, πάει που διώχνουν τον προπονητή. Δεν αφήνουν τον προπονητή έτσι να δουλέψει, να κάτσει επάνω σε μια ομάδα να χτίσει. Δεν υπάρχει υπομονή. Μα αυτό είναι λάθος. Και αυτό κοστίζει στις ομάδες κατ' εμέ. Εμένα κοστίζει αυτό. Εντάξει, τα πέρασα, τα ξέρω από τώρα από ελ που. Ναι, θεωρώ ότι είναι λάθος. Εντάξει, εσύ δεν είσαι τόσο θέμα, δεν διώχνετε εύκολα προπονητή εσείς. Όλες εδώ στην Κύπρο και στην Ελλάδα το κάνουν πολύ. Λίγο στην Ελλάδα τελευταία βελτιωθήκανε λίγο. Αν και βλέπω τον Ολυμπιακό ότι τον έπιασε ξανά λίγο η φούρια. Εντάξει, ήταν απογοητευτικός Ολυμπιακός το καλοκαίρι. Ήταν, αλλά και πάλι θεωρώ ότι πρέπει να δίνεις παραπάνω χρόνο. Δηλαδή, ο Μάρτινς για εμένα δεν έπρεπε να φύγει. Εντάξει, έχει δείξει έργο ο Μάρτινς. Έχει δείξει έργο. Επειδή ο Μάρτινς ήταν χρόνια. Φιλοσοφία, νοοτροπία. Ναι, αλλά. Εντάξει, μπορεί και ο ίδιο να νιώθει ότι ήθελε μια αλλαγή. Δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων, αυτό ας πούμε ότι έγινε. Έχουν τους λόγους τους. Ελά, σου είναι καλύτερα όμως να ετοιμάσουμε τα άλλα όλα που είναι μεγάλα θέματα. Ναι. Και να αλλάξουμε μετά την νοοτροπία μας. Γιατί δεν είναι εύκολο να αλλάξει την νοοτροπία τώρα. Μα γιατί τα μπορείς... διοικητικά συμβούλια επί των πλήστων δεν ασχολούνται, δεν έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο.
Συμφωνώ. Εντάξει, συμφωνώ. Συμφωνώ. Ναι, έτσι, ναι, έτσι. Δηλαδή, να ξέρει να εκτιμήσει κάποια κατάσταση, να εκτιμήσει έναν προβοητή, ναι, να κάτσει να συζητήσει με έναν προβοητή. Αν κάτι δεν πάει καλά, να πάει να τον βρει. Να... Αυτό λέω. Για παράδειγμα, η ΑΕΛ έφερε τώρα το Γιαννεύσκη. Ναι. Βλέπουμε ότι κάνει μια καλή πορεία η ομάδα τώρα. Δηλαδή, μαζί του έχει ξεκινήσει και χτίζει κάτι καλό. Αν δηλαδή αυτό ο προπονητή έρθει τώρα σε 2-3 αγώνε και σου κάνει 2 γκέλε, δεν τα πάει καλά. Δηλαδή, κάτι πάει στραβά. Τι σημαίνει δηλαδή ότι απορρίπτουμε... Εγώ νομίζω θα είναι σε αμφισβήτηση. Όχι, απλώς... δεν θα είναι, αλλά και πάλι θα έρθει λίγο αυτό το μικρόβιο της αμφισβήτησης. Μήπως δεν υπάρχει αυτό είναι το πράγμα. Είναι μόνο μέσα. Όχι, δεν είναι με την ΑΕΛ. Όχι, την ΑΕΛ δεν έφερε σαν παράδειγμα τώρα που έφερε τώρα, παράδειγμα το έφερε. Δεν είναι μόνο στην ΑΕΛ. Θέλω να πω ότι φέρνουμε ένα προπονητή γιατί η ομάδα δεν πάει καλά και φέραμε ένα καινούριο. Αλλά και αυτό ο καινούριο δεν είναι θαυματουργό. Δεν είναι ο Θεό. Δεν είναι αυτό που ξαφνικά θα πιάσει μια ομάδα και πάπου θα στη φέρει να κάνει θαύματα. Πρέπει να το αφήσει λίγο χρόνο να χτίσει. Να περάσει τη φιλοσοφία του, να κάνει κάποια πράγματα. Σας άκουγα τόση ώρα για να ρωτήσω. Ναι, το βλέπω. Γιατί δεν το ρωτάς του να σου πει. Ναι, θέλω. Δεν σε φεύγει οι προπονητές. Είναι δύσκολο, διότι... Όχι, δεν σου πω. Περίμενε, όχι, είναι δύσκολο. Να σε ρωτήσω. Α, πες μου το αυτό. Επειδή πέρασες τα Μπουγιάμι, έτσι, καλά, ναι. Σαν αντιπρόεδρο στο ΑΠΟΕΛ. Ναι, σαν αντιπρόεδρο. Δηλαδή, η αλλαγή του προπονητή, γιατί έγιναν πολλές αλλαγές. Πώς έρχεται, θα καταλήξω εδώ. Θα καταλήξω εδώ, διότι μου άρεσε που συζητάτε μεταξύ σας και εγώ. Διότι είναι... το πήραμε λίγο. Καλά είστε. Είναι ένα θέμα το οποίο και στα Δέλτα Σίγμα το συζητούσαμε πολλές φορές. Ποιοι είμαστε εμείς για να κρίνουμε έναν προπονητή αν κάνει σωστά τη δουλειά του. Διότι εμείς δεν είμαστε προπονητές ή αθλητικοί διευθυντές. Ναι. Αλλά από τη στιγμή που πάει σε ένα Δέλτα Σίγμα και διοικείς μια ομάδα, πρέπει να παίρνεις αποφάσεις. Εντάξει, εννοείται. Εννοείται, σωστά. Πολλές φορές ομάδες έχουν έναν αθλητικό διευθυντή ή τεχνικό διευθυντή που παίρνει εκείνος τις αποφάσεις. Εκεί υπάρχει το κριτήριο, αποφασίζει εκείνος που έχει και τις τεχνικές γνώσεις. Αλλά δεν υπάρχει αυτός ο αθλητικός τεχνικός διευθυντής για να διώξεις να μπει στον πειρασμό, όχι στον πειρασμό, για να αποφασίσεις να διώξεις ένα προπονητή, είναι πρώτα απ' όλα εικόνα που βλέπεις όσο καταλάβεις από ποδόσφαιρο, το γήπεδο και το αποδυτήριο, οι προπονήσεις. Συμφωνώ. Ναι. Άρα με ποιο κριτήριο με ρωτάς. Όταν δεν είχαμε ένα αθλητικό διευθυντή, πρέπει να πάρουμε εμείς τη σωστή απόφαση και ειδικά ο πρόεδρος τις περισσότερες φορές με τα ίδια του τα μάτια, χωρίς να είναι Συμφωνώ. Ο expert. Αλλά... που μπορεί να είναι λανθασμένη απόφαση. Με λανθασμένες αποφάσεις θα υπάρξουν πάντα. Ναι. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε να έρχονται προπονητές και να τους διώχνουν μέσα σε 3 και 4 αγωνιστικές. Να σου πω κάτι τώρα που λες αυτό, βρε Μαρή. Ο προπονητής της Καρμιώτησης ήρθε πριν 1,5 μήνα. Ναι. Ο κύριος Κράτσκεβιτς. Δεν θα το πω το όνομα. Ούτε εγώ. Κράτσκεβιτς. Εντάξει, Κράτσκεβιτς. Ξεκίνησε. Έφερε 1-2 αποτελέσματα, ήρθε 2 ήττες μετά. Ναι. Τον διώξαν. Έφυγε. Εγώ αυτό θεωρώ λάθος. Εγώ το θεωρώ λάθος. Δηλαδή αυτό εδώ θέλω να σταθώ. Ναι. Γιατί δεν λέω ότι θα πάρουν όλα. Υπάρχει βιασύνη ακριβώς. Δεν είπα εγώ ότι να αφήσει ένα προπονητή να σου ρημάξει την ομάδα, δεν μπορεί και τη βλέπεις να πηγαίνει χάλια. Αλλά δεν μπορεί να σου κάνει 2 καλά αποτελέσματα, 3 καλά, 3 κακά και έφυγες. Και δώσεις το παράδειγμα του Γιαννεύσκη ή οποιοδήποτε. Παράδειγμα, το Γιαννεύσκη τον έφερα τώρα γιατί ήρθε πρόσφατα και. Ή του Μιλόγεβιτς του Αποέλα. Οποιοδήποτε μπορούμε να πούμε τώρα. Εξάλλου ήρθαν πολύ τελευταία καινούργια. Του Μουνιώθ, μπορώ να πούμε οποιοδήποτε. Του. Ο Μουνιώθ. Α, σαν όρθος, ναι, για παράδειγμα ήρθε τώρα. Η ανόρθωση βλέπουμε πάλι ότι συνεχίζει να. Πρέπει να το αφήσουμε λίγο περιθώριο να δουλέψει. Έχεις δεν μπορεί πάνω να το διώξει. Να δώσει ένα συμπέρασμα. Ναι. Απλώς βιαζόμαστε γιατί. Οι μεγάλες ομάδες, Μάριε, τώρα. Δεν και μόνο οι μεγάλες ομάδες. Δεν είναι μόνο οι μεγάλες. Όσο αγαπημένε μου. Περίμενε. Αγαπημένε μου, μου τέλειωσε να δω. Οι μεγάλες ομάδες συνήθως μπορεί να διώχνουν προπονητές διότι είναι. Και οι απαιτήσεις και οι πίεσεις από τον κόσμο. Ισχύει αυτό. Διότι και με τα social media. Συμφωνώ. Μπορεί να διαβάζεις κάτι στο Facebook ή στο Twitter ή οτιδήποτε και να σε επηρεάζει άτομα. Ισχύει, ισχύει. Και έχουν την πίεση του κόσμου που είναι και έντονη. Για παράδειγμα, ο Αποέλ. Είναι ο Αποέλ, έχει τον κόσμο από πίσω. Είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι ζορίζεται παραπάνω. Όχι, το ξέρουμε. Μα είναι λογικό, τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Ζορίζεται γιατί θα έρθει ο κόσμο και θα σου πει μα να, μου, τι, γιατί. Τον έχεις αυτό, ή ναι. Δεν βλέπει. Για παράδειγμα, ετοιμάζε. Αυτό που λέγαμε με τον Μπάγκεβιτς με τον Ολυμπιακό. Τον Μπάγκεβιτς από τον Ολυμπιακό τον έδιωξε ο κόσμο. Ναι. Δεν τον έδιωξε η ομάδα. Ο κόσμο τον έδιωξε. Η πίεση που υπήρξε πάνω στο βλέπει την αντίδραση του κόσμου. Ισχύει. Όταν υπάρχει αντίδραση, βάλει εσύ να σκεφτεί και να δει. Κάνει κακό στην ομάδα στο τέλος της ημέρας. Ναι, ναι, αλλά
Μιλούμε για ομάδες οι οποίες δεν έχουν την πίεση του. Αυτό δεν θέλω να καταλήξω. Γι' αυτό ναι. είπα μεγάλες ναι. ομάδες και θα κατέληγα σε ομάδες οι οποίες τώρα είναι στην πρώτη κατηγορία. Αν κάνουν μια νέα αρχή, έδιωξαν έναν προπονητή. Έφεραν έναν άλλο προπονητή. Ναι. Και λέω τώρα η Καρμιώτης, τι έκανε λάθος ο κύριος Κράτσκεβιτς. Εγώ συμφωνώ. Βλέπαμε για παράδειγμα στον Ερμή που ήταν ο Γιάννης. Ναι. Αλλάζουν τους προπονητές. Σαν πουκάμισα. Έβγανε σαν τα πουκάμισα και λίγα λεφτά. Ούτε πουκάμισα. Δηλαδή, ήταν. Παράδειγμα θα φέρω. Εγώ θα αναφέρω και τον Ερμή, γιατί πάντα το είχα απορία που δεν μου λύθηκε ποτέ. Όταν πήρανε το Super Cup και βγήκε και Ευρώπη ο Ερμής. Κερδίζοντα το άγνωστο από ελ. Ναι, ακριβώ. Κερδίζοντα το από ελ. Ο Γιάννη. Με τον γκολ του Γιάννη. Λοιπόν, βγήκαν Ευρώπη. Το θυμάσαι όμω. Το θυμάμαι. Αυτό το θυμάμαι, εντάξει, είχε μείνει. Βγήκαν Ευρώπη. Η ομάδα είχε μια φοβερή πορεία γενικότερα. Και τι ήρθε με το που ξεκίνησε η τέτοια. Έδιωξε τον Νίκο τον Παναγιώτου και τη μισή ομάδα. Εγώ ακόμα δεν το καταλάβω αυτό γιατί έγινε ποτέ. Δεν το κατάλαβα ποτέ. Δεν ρώτησε εσύ το. Δεν ρώτησα ποτέ το κύριο Φανιέρο γιατί έγινε αυτό τώρα, πράγμα. Ήταν... Που έφυγε ο Γιάννης. Όχι, όχι, ποτέ δεν ρώτησα. Ήταν πάντα η απορία μου. Εντάξει, ο Λούκας ήταν. Όταν το βρει. Είναι... Όταν το βρει. Τι να ρωτήσω, θα πάρω απάντηση, πιστεύει και αυτό το πράγμα, τι έγινε. Ο Λούκας αφού. Πάντα ήταν η απορία μου. Δηλαδή, πού έφταξε ο Νίκος ο Παναγιώτη που είχε, πραγματικά είχε φτιάξει μια πολύ ωραία ομάδα τότε. Πολύ ωραία αποδυτήρια. Δηλαδή ήταν, η ομάδα ήταν στρωμένη να κάνει πολύ καλή δουλειά στη συνέχεια. Παίξατε Ελβετία, δεν είναι. Ναι, είχαν παίξει και με το Young Boys. Ναι, είχαν παίξει με. Είχαν βγει γενικά Ευρώπη. Βγήκε ο Ερμής Ευρώπη. Δηλαδή ήταν κατόρθωμα αυτό για την ομάδα. Είχε πάει στο τελικό με τον Αποέλ. Ναι, ακριβώς. Ναι. Είχαν πάει τελικό κυπέλου. Δηλαδή αυτό το πράγμα το ότι έκτισε μια ομάδα πολύ ωραία ο Νίκος ο Παναγιώτη και το λέω και το εννοώ. Και ξαφνικά ερχόμαστε πίσω και διώχνει όλη την ομάδα και τον προπονητή. Και τους ποδοσφαιριστές. Είναι γιατί νομίζω έχασε το ευρωπαϊκό. Καλά, εμπίστευκε ότι δεν θα περάσει. Είναι που έχασε. Καλά, ο Χριστός και η Παναγία. Δηλαδή, αν πάρω αυτή σαν απάντηση. Αν πάω με το σκεπτικό του Λούκα, έτσι να πει. Προσπαθώ να θυμηθώ ότι ήταν επαναληπτικό. Νομίζω έβαλαν η ώρα 4 το απόγευμα μέσα στους 40 βαθμούς ή όχι. Δεν θυμάμαι. Αυτό δεν το θυμάμαι. Μπορεί να είναι και ο Ραθιό Μισελ. Πα σε πολύ βαθιές λεπτομέρειες τώρα, μη με. Να λιώσουν οι Ελβετοί. Δεν το είπαμε, ξέχασα τι φάγα χθες. Όχι, δεν θυμάμαι. Όχι, δεν κάναμε μεσημέρι, δεν είχε ξέρει καμιά φορά. Αλλά ήταν κάτι με νωρίς. Έχει δει και τώρα που το λέει κάτι μου έρχεται εικόνα. Ζέστη όλοι. Αλλά όπως και να έχει, παιδιά, εντάξει, ωραίο. Ερμής και μόνο που κατάφερε και βγήκε η Ευρώπη, κατόρθωμα ήταν από μόνο του. Όχι να καταφέρει να προχωρήσει και στην Ευρώπη. Δηλαδή αυτό εμένα ποτέ δεν το κατάλαβα ποτέ. Σε σοκάρε. Ναι, με σοκάρε πραγματικά. Γίνονται πράγματα που είναι. Ακριβώς γι' αυτό θεωρώ ότι εδώ στην Κύπρο, και αυτό το φέρουμε σαν ένα μικρό παράδειγμα, που μια ομάδα όπως ο Ερμής θα μπορούσε να προχωρήσει και την επόμενη χρονιά και να κάνει κάτι πολύ καλό. Κάτι κάνουν εδώ οι ομάδες, αισθάνομαι, όχι όλες, κάποιες, και τα γκρεμίζουν μόνοι τους. Αυτό έχει. Πιστεύεις όμως ότι. Δεν ξέρω γιατί. Πιστεύεις, Μαρή, ότι οι ομάδες χωρίς να έχουν τον κόσμο να έχουν μια διάρκεια πρωταγωνιστική, η άποψή σου. Αν δεν έχουν τον κόσμο στο. Τους οπαδούς. Τη μάζα. Όχι, θεωρώ ότι ο κόσμος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Παίζουν, ναι. Όχι, θεωρώ ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί υπολογίζει ότι ο Άρης και η Πάφος είναι να παίζουν σε μια φάση. Εγώ είμαι από τους πρώτους που είπα ο Άρης και η Πάφος είναι στην εξάδα. Θεωρώ ότι ο κόσμος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο μέσα στις ομάδες. Αρκεί να είναι υγιείς οπαδοί και να μην είναι τον κόσμο που δημιουργεί τα προβλήματα. Όχι, όχι, κόσμο. Μιλάμε για τους σωστούς οπαδούς που θα πάνε στη ρίξη των ομάδων. Σε αριθμούς. Ακριβώς. Δηλαδή να είναι ποιοτικός κόσμος. Αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι όταν μια ομάδα μέσα. Έχει σωστή υποδομή, έχει ένα υπόβαθρο οργανωμένο. Έχει, δηλαδή, παράδειγμα, ο Άρης. Ναι. Για εμένα θεωρώ η δουλειά που έχει γίνει στον Άρη από πέρσι δουλειά. Είναι άκρος επαγγελματική. Ναι. Από τα αποδυτήρια μέχρι. Το λεωφορείο και οτιδήποτε τα πάντα, είναι τα πάντα, όλα τα πάντα. Προσεγμένα στην εντέλεια. Έχει βάλει τα κατάλληλα άτομα μέσα, τα οποία από ό,τι φαίνεται ο καθένας έχει το πόστο του, που είναι και αυτό εξίσου σημαντικό. Ο καθένας να αναλαμβάνει αυτό που πρέπει να αναλάβει. Όχι ένα να μπέρδεμα στο... όλοι μαζί, ο ένας πάνω στον άλλον. Όχι, εγώ θα πω αυτό και εγώ θα πω το άλλο. Και ο ένας να καβαλάει τον άλλον. Το καθένας να έχει το κομμάτι του και να προσπαθεί να το διαχειρίσει σωστά. Πολύ σημαντικό. Όταν υπάρχει αυτό το κομμάτι, ακόμα και κόσμος να μην υπάρχει, κατά τη δική μου πάντα γνώμη, ο Άρης δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχει οπαδούς, ναι. αλλά δεν έχει το ΑΠΟΕΛ, δεν μπορεί έχει τη Ομόνοια. Θεωρώ πως ναι. Στα 3, 5, 10 χρόνια. Θεωρώ πως ναι. Okay. Να σου πω γιατί η διαφορά πια είναι. Ενδιαφέρουσα από ναι. και η Πάφος βλέπουμε ότι πάει να κάνει κάτι ανάλογο και το πέτυχε ήδη. Ναι, η Πάφος έφερε και κόσμο. Έχει κόσμο μα θα φέρει κόσμο. Είναι λογικό. Σιγά σιγά.
Και ο Άρης δεν είχε το, όταν ξεκίνησε, δεν είχε τον κόσμο που έχει τώρα. Έχει αρχίσει όχι, ήταν 200 και έγιναν 500. Ναι, και θα γίνουν και 1000 και θα γίνουν και 2000. Ναι, στη Λεμεσόν πάζει και ο Σίγιο. Εντάξει, τυχαίο ο αριθμό. Δεν ξέρω πώ θα γίνει. Έχουν φύγει όμω από τη Λεμεσόν και αγωνίζονται τα. Ναι, αλλά. Ναι, αυτό του δυσκολεύει για παράδειγμα ότι αυτό το κομμάτι το να έρχονται. Δεν στοιχίζει. Γι' αυτό είπα και για τον αριθμό. Αλλά και πάλι, επειδή έχει ένα πολύ καλό σύνολο γενικά που διαχειρίζεται την ομάδα και υπόβαθρο, βλέπει ότι η ομάδα παρόλο που δεν έχει τον κόσμο δίπλα τη, καταφέρνει και πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Εντάξει, έχει, έχει ποιότητα παιχτών οι οποίοι. Ξανά είπε μου ότι δεν επηρεάζονται και από έδρε. Δεν επηρεάζονται. Παράδειγμα, Κοκορίν, παίξε. Κακόριν. Εμεί εν Κοκορίν μπορεί να ξέρουμε να βάζουμε. Αυτό με τα ονόματα ορισμένε φορέ θέλω και εγώ να λύσω τι απορίε μου. Παράδειγμα, λέμε Χάλαντ. Δεν είναι Χάλαντ, είναι Χόλαντ. Έτσι. Είναι Χόλαντ, ναι. Γιατί το λέμε Χάλαντ. Το λέμε Χάλαντ γιατί το μάθαμε. Είναι Χόλαντ όμω. Το έχει πει ο ίδιο στη συνέντευξη. Okay. Το λέω. Εγώ το έχω ακούσει στη συνέντευξη που το έχει πει. Είναι Χόλαντ. Και ο Κακόριν είναι Κακόριν. Αυτόν δεν τον έχω. Πρέπει να τον πάρω μια συνέντευξη να το ρωτήσω. Δεν ξέρω πώ το λένε. Το λέω μια Κακόριν. Το λέω μια Κακόριν και εγώ δεν ξέρω πώ να το πω. Είναι λίγο θέμα λίγο τα ονόματα. Με τον Κόκο. Έχουμε θέμα με τα ονόματα. Τη μόνη ομάδα που δεν θέλω να με βάλουν να ξαναπώ φέτο, σα το λέω, δεν θέλω να ξαναπώ το όνομά τη, θα το πω για τελευταία φορά εδώ στην εκπομπή σα, είναι την Νύπρο. Δεν αντέχω άλλο. Ναι, ναι, μπράβο, δεν είναι... αντέχω άλλο. Δεν μπορώ. Και ο Βάσος δυσκολεύει. Σπάσαν τα νεύρα μου αυτή την ομάδα φέτος, ειλικρινά. Σπάσαν τα νεύρα μου. Έσπασε αυτή η ομάδα. Θέλει να σε βοηθήσω. Πόσες φορές είναι που έπρεπε να ρεπορτάζει. Και μπέρδευα τη γλώσσα. Μα έπρεπε να πόσα ρεπορτάζ και μπέρδευα τη γλώσσα. Δεν γυρίζει γλώσσα μου με τίποτα. Πρέπει να τον αέρα, να γλωσσοδέτε. Εν τω μεταξύ δεν είναι μόνο την Νύπρο, είναι Νύπρο. Νύπρο. Δεν την μπερδεύει. Την είπα παραπάνω από μία. Παύλα ένα, όχι, όχι, το ένα δεν το λέγαμε. Αλλά πάνω σε ροή λόγου σε ρεπορτάζ, το να το πει είναι πολύ δύσκολο. Άλλο μονομένη λέξη. Πολύ δύσκολο. Λοιπόν, αυτή την είπα τελευταία φορά εδώ. Δεν θα την ξαναπώ ποτέ. Θα εξηγηθώ, δεν θέλω ξανά ρεπορτάζ με αυτή την ομάδα. Όχι, λέει η ομάδα από την Ουκρανία. Μην τα κάνει, μην πηγαίνει όταν σου λένε να πάει μέσα στο σταθμό με το. Είναι γλωσσοδέτε των ονομάτων. Δυσκολεύουν πολύ. Λέγαμε για την, το ποδόσφαιρο ομάδα ακολουθάς και μου είπες και ελληνικό και ξένο ποδόσφαιρο. Έχεις αδυναμία σε κάποια ομάδα εκτός από το Ολυμπιακό Πειραιώς? Είμαι στην Αγγλία, είμαι με τη Λίβερπουλ. Παναγία. Ναι. Παναγία. Πάντα. Και, αλλά και πάλι είμαι αντικειμενική. Για παράδειγμα, είμαι με τη Λίβερπουλ, αλλά ο αγαπημένος μου προπονητής, ο αγαπημένος μου. Οπότε όπου είναι αυτός ο προπονητής. Είναι Γκουαρδιόλα. Γκουαρδιόλα. Δεν ήταν Μουρίνιο. Μουρίνιο παρέτησε. Όχι, είναι Γκουαρδιόλα. Παρέτησε. Είσαι στη Ρώμα. Ναι, η φιλοσοφία του, το στυλ του, όλο αυτό είναι. Έχω τρέλα. Το προτιμάς από κλοπ. Ναι, ναι, είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, αν ήταν ο Γκουαρδιόλα στη Λίβερπουλ, εγώ θα ήμουν τρισευτυχισμένη. Οπότε παρακολουθώ και τη Σίτι, γιατί μου αρέσει πολύ ο Γκουαρδιόλα. Και σαν άτομο και σαν νοοτροπία που έχει. Όλο, ναι, κάθεν μου αρέσει. Έχει όλο το πακέτο. Όλο το πακέτο έχει αυτό ο άνθρωπο. Οπότε παρακολουθώ και τη Σίτι. Είμαι μαζί. Από εκεί και πέρα, η ομάδα που ήμουν από μικρή, το είπα και πριν, γιατί ήμουν από μικρή με αυτήν την ομάδα. Από μόνη μου, δεν με έβαλε ποτέ κανεί να είμαι με αυτήν την ομάδα, ήταν η Ρεάλ. Λόγω Ραούλ. Είναι ένα τρόλ, δεν ξέρω. Θυμάμαι ότι ήμουν περίπου 6 χρονών. Το θυμάμαι και τον είδα στην τηλεόραση. Δεν θυμάμαι, 6-7 χρονών ήμουνα. Κάπου εκεί ήμουνα, δεν θυμάμαι την ηλικία ακριβώς. Και τον είδα στην τηλεόραση, μου λέω αγώνα. Ερωτεύτηκα, είχα μείνει μπροστά στην τηλεόραση και από εκεί ξεκίνησα από μικρούλα που ήμουνα να του φωνάζω και να του λέω μου φέρουν πράγματα του Ραούλ. Ρώτησε τον πατέρα μου πώς τον λένε. Γι' αυτό και αφήσα στο. Παντού τον είχα. Ήταν στο προσκέφαλο. Νομίζω ότι είναι το μοναδικό αποθυμένο που έχω να δω το Ραούλ από κοντά. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο. Είναι τώρα Αμερική, παίζει. Όχι, είναι στην Ισπανία, είναι στη Ρεάλ μέσα, αλλά είναι σε κάποιο άλλο πόστο μέσα στη Ρεάλ. Όπως είναι και ο Μποντράγκουένιο. Είναι κάπου μέσα ένα πόστο. Δηλαδή νομίζω ότι είναι το. Ο Εμίλιο Μποντράγκουένιο δεν τον έφτασε. Είναι Μποντράγκουένιο που είναι. Μποντράγκουένιο. Μποντράγκουένιο λέει είναι μέσα σε κάποιο πόστο, Ραούλ. Κάπου είναι μέσα. Έμαθε με και τον Μποντράγκουένιο. Να μας πελάνει ρε παιδιά ρε. Ήταν ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής νούμερο 7 όπως ήταν και ο Ραούλ. Ναι, περίμενε εσύ που ζούμε τσίνος στον Ελλάδα. Μποντράγκουένιο. Μποντράγκουένιο, αυτός είναι. Ναι, ξέρω του Γρομάδης. Α, έφκανε και φωτογραφία μαζί. Ποιος είναι δίπλα σου, Λεβάσο, εσύ είσαι γνωστό. Λοιπόν, να σου πω κάτι, βλέπω τις άκρες σου μέσα στην ομάδα. Άντε, κανόνισέ μου μια συνέντευξη με τον Ραούλ. Αφήκε. Να πω το ποτράκου. Άντε, κανόνισέ. Μια φωτογραφία θέλω, ρε παιδιά, δεν θέλω τίποτα. Δηλαδή είναι το αποθυμένο μου, το λέω ξεκάθαρα, είναι το αποθυμένο μου. Να πας στην Ισπανία να το βρει, να πας με τον Γιάννη διακοπές. Να πάω στην Ισπανία και να τον ψάχνω, πού θα τον βρω ακριβώς. Θα με κανονίσει άμα πάω στη Μαδρίτη, να πάω στο. Βεβαίως. Πρόσεχε, δεσμεύεσαι. Είσαι ο νέαρ. Μάνα, κανόνισε.
Ρόνησε, γιατί εγώ δεν ξεχνάω. Είμαι σαν τα πεντάχρονα, τα μικρά τα παιδάκια. Του τάξανε κάτι τέλο. Δεν έχει έτσι. Όταν πα, όταν με ενημερώσει από πριν. Γιατί χτυπά φλέβα τώρα, είναι το ευαίσθητο σημείο μου εδώ πέρα. Βάζω, δεν έτυχε ποτέ. Όχι. Βάζω. Έπαιξε το Ολυμπιακό με Ρεάλ, δεν έπαιξε. Από το γήπεδο που μακριά τον έχω δει, αλλά δεν το κάνω αυτό. Βάζω. Θέλω και εγώ να πάω στο unbox τη Ρεάλ να δω μάμπανα. Ναι, σιγά, να μην σε κάνω ζούγκο με στα unbox. Ακούρε, μην ανοίγει, είδε τώρα. Το μέρη που είναι guest εδώ. Εγώ δεν μπορώ. Αν εσύ... μου κάνει τέτοιο δώρο, ειλικρινά, θα σου το φέρω. Δεν μπορώ να σου το φέρω εδώ, αλλά το αν πάσει. Όχι, δεν θα σου το φέρω. Δεν έχω και τι απαιτήσει. Βάζω και εμένα, να μου κάνει έτσι δώρο, ειλικρινά. Ναι, ρε Κωνσταντίνο. Δεν έχω βγάλει φωτογραφή. Η πρώτη φωτογραφία που έβγαλα με ποδοσφαιριστή, πέρα από το Γιάννη. Ναι, η πρώτη φωτογραφία που έβγαλα με ποδοσφαιριστή ήταν πριν από τώρα που είχε έρθει η Εθνική Ελλάδα, εδώ που έβγαλα με τον Τζιμίκα. Δεν έχω βγάλει μάλλον ποδοσφαιριστή. Στη Λάρνακα. Ναι, στη Λάρνακα, στο ξενοδοχείο πήγαμε. Η πρώτη μου φωτογραφία με ποδοσφαιριστή είναι με τον Τζιμίκα. Δεν έχω βγάλει μάλλον. Ποτέ. Γιατί? Δεν έχει τύχει. Δεν θα μπω στη διαδικασία αυτή. Όχι ότι έχω κάποιο θέμα, αλλά δεν βγάζω. Και αυτό. Α, εδώ έχουμε περάσει άλλο level. Έχει και με το Ρονάλντο εδώ. Έχουμε περάσει άλλο. Με το Ρονάλντο τώρα που ήρθαν. Είναι τυχερά που είχα στη ζωή. Τυχερά. Ότι τυχερά θα φτάνα να ήμουν έξω από το ξενοδοχείο στην Λάρνακα, στο Ράντισον. Ναι. Και να στέκομαι από την πίσω πλευρά, στην παραλία, να πετάω βοτσαλάκια. Για στην παραλία. Μάντσεστερ. Ναι, όταν είχα τώρα Μάντσεστερ. Ο γιο μου έχει τρέλα με τον Ρονάλντο. Έχει τρέλα. Έχει την άρρωστη. Απαγορεύονται να μπει οποιοδήποτε. Δεν μπορούσε να πα. Έκανα τι προσπάθειέ μου, ήταν αδύνατον. Αλλά ο γιο μου, όχι, θα πάμε από εκεί. Πού να πάμε, βρε αγόρι μου, πού να πάμε, θα πάμε. Πήγαμε από την πίσω πλευρά, εκεί που έβλεπε μόνο την πισίνα και το τέτοιο. Μπα και βγει από κάπου και τον δει. Και εγώ πετούσα βοτσαλάκια στην παραλία. Το έζησα και αυτό. Να περιμένω μπα και εμφανιστεί ένα Ρονάλντο από κάπου. Αδυναμία του μεγάλου ή του μικρού. Του μεγάλου. Αδυναμία του τρελή. Ο μικρό είναι το Μέση. Διάλεξα τα έχουμε πιάσει, ναι. Τα έχουμε πιάσει. Είναι ο ένας Ρονάλντο, ο άλλος Μέση. Άρα η δυναμία είναι και η Ρεάλ. Ο μεγάλος είναι με τη Ρεάλ. Η δική σου. Η δική μου, ναι. Με η Ρεάλ. Okay. Και πηγαίνω πίσω στο ποδόσφαιρο μας και λέω ότι συζητούσατε γιατί η Εθνική Κύπρο δεν υπάρχει αυτή. Μήπως και σαν ομοσπονδία, και δεν θέλω πάλι να είμαι ο κακός μαζί με τον Μάριο, δεν έχει ένα δεκαετές, δεκαπενταετές πλάνο. Σαφέστατα. Μα πρέπει να έχεις πλάνο. Ναι. Μα πού πας χωρίς πλάνο. Εσείς που είσαστε και στο χώρο της δημοσιογραφίας και του αθλητικού, νιώθετε ότι υπάρχει κάποιο πλάνο? Μιλήσουμε ειλικρινά. Ειλικρινά στα τα πάντα. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι να παίζουμε και περνάμε. Δεν θέλω να το σκεφτώ έτσι, γιατί σίγουρα θέλει και εδώ η Ομοσπονδία, θέλει η Εθνική να είναι η Εθνική που πρέπει για την Κύπρο. Αλλά κάτι πάλι γίνεται λάθος στην διαχείριση. Δηλαδή, δεν ξέρω. Άκουσες κάπου να βγάλουν ένα πρόγραμμα και να. Άρα, συμφωνείς μαζί μου ότι θα έπρεπε, ναι, αν υπήρχε, να το διαφημίζαν ότι κάνουν ένα δεκαετές. Να εξηγήσω κάτι. Φυσικά. Το να κάνω γήπεδο των εθνικών ομάδων, ναι, για μένα είναι έργο. Το γήπεδο των εθνικών. Πού είναι ομάδων. Το γήπεδο? Όχι, λέω πού θα γίνει. Γιατί λένε από ότι. Πότε λένε ότι θα γίνει? Λένε ότι. Έχει μια δεκαετία. Εγώ τα ακούω εδώ πέρα που είμαι. Εγώ προτιμώ αντί να κάνει το γήπεδο των εθνικών ομάδων, παράδειγμα, πήγαινε φτιάξε τα γήπεδα σου αυτά που χρειάζονται. Και αυτό δηλαδή, γίνει. Και ακόμα τη δεύτερη κατηγορία. Βάλε έναν επίπεδο και μετά. Έλα, κάνε και το γήπεδο σου αν μπορεί, γιατί δικαιούνται επιχορηγήσει. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ και αυτό γίνεται. Ναι, που καμερέβα σου. Αφού είναι πρέπει να την παγώσαμε μας. Εγώ καλά είμαι. Η μέρη μια χαρά είναι. Εσένα που σκεφτώ. Εγώ είμαι καλά. Εγώ ήδη, έχω μπει ήδη σε χειμωνιάτικο μούντ εγώ. Άσχετο ότι έξω έχει 30 βαθμούς ακόμα. Εγώ το αρβιλάκι μου, τύπου καμισάκι μου, άρα δεν νιώθω τίποτα. Είμαι μια χαρά. Είναι Νοέμβριος. Είναι Νοέμβριος, μπαίνουμε σε μούντ χειμώνα. Φτάνει με το καλοκαίρι. Έβαλε μας τη φρίζα ο Βάσος, να μας πεθάνει μες στο. Που λες, όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Αλλά γενικότερα είναι κρίμα για την Εθνική Κύπρου, γιατί εγώ ειλικρινά πιστεύω ότι έχει πολλά ταλέντα Κύπριους. Εγώ θεωρώ ότι έχει πολλά ταλέντα. Αλλά κάτι γίνεται πάλι λάθος. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω τι και πώς. Αυτό που πιστεύω είναι όμως ότι τώρα που ήρθε ο Τιμούρ και τσπάγια, εάν τον αφήσουν να δουλέψει και τον αφήσουν. Γιατί τον πιστεύω πάρα πολύ σαν προπονητή, και τον αφήσουν να δουλέψει σωστά όπως θέλει να δουλέψει, αλλά. Θέλει χρόνο και εκείνος, ούτε αυτός είναι μάγος, να κάνει μαγικά. Και ο κόσμος να αφήσει τον Τιμούρ και τσπάγια, γιατί δεν μόνο η Ομοσπονδία, είναι και ο κόσμος που πρέπει να αφήσει.
η Εθνική Κύπρου σε λίγο καιρό θα έχει να δώσει κάτι πολύ καλό. Εντάξει, δεν νομίζω ότι η Μούρνα επηρεάζεται. Ή να όχι, δεν επηρεάζεται. Δεν η ομοσπονδία να μην επηρεάσει. Ναι, να μην επηρεαστεί από τον κόσμο. Ακριβώς, γιατί τα αποτελέσματα μπορεί να μην έρθουν γρήγορα. Δεν θα είναι ευθύνη του Τιμούρ και Τσπάγια αυτό. Θα είναι γενικότερα. Διότι δεν υπάρχει κάτι από πριν. Ναι. Οπότε θέλουν χρόνο να μην επηρεαστεί η ομοσπονδία από τον κόσμο. Δεν νομίζω να επηρεαστεί, γιατί είδαμε και άλλες φορές ότι. Έχουν υπομονή. Ναι, με προηγούμενες προπονήσεις. Έχουν. Η αλήθεια είναι ότι. Και επειδή ο Τιμούρ είναι ο Τιμούρ, νομίζω θα του δώσω. Και εγώ έτσι πιστεύω. Οπότε να το αναμείνει εκεί πέρα στη θέση που είναι και επειδή υπάρχει ταλέντο, νομίζω ότι θα καταφέρει να γίνει κάτι καλό. Αλλά σίγουρα. Πρέπει να γίνουν και κάποια άλλα πράγματα. Δεν αρκεί από μόνο. Ναι, βρε Μέρη, αλλά δεν γίνεται. Χθες άνοιξα ένα site και διάβαζα 9 από τις 14 ομάδες της πρώτης κατηγορίας στον αθλητικό δικαστή. Προστήματα. Οι περισσότερες είναι γιατί δεν χρησιμοποίησαν δύο Κύπριους ποδοσφαιριστές. Μα και αυτό είναι ένα κομμάτι που δεν βοηθάει την εθνική. Όταν ο Κύπριος ο ποδοσφαιριστής δεν έχει συμμετοχές, πώς θα παίξει στην εθνική. Δηλαδή, τι να κάνω αυτά τα παιδιά. Καλά, και εγώ έχει 2-3 χρόνια που φωνάζουμε εδώ, γιατί δεν επιβραβεύουν τις ομάδες που αγωνίζονται εκεί πριν οι ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό είπα. Θέλει πολλά από πίσω. Α, okay. Φυσικά πρέπει να επιβραβεύει. Για παράδειγμα, η Ομόνια είναι μια ομάδα η οποία χρησιμοποιεί πολύ και βγάζει και τα παιδιά τα στηρίζει. Ναι, πρέπει να υπάρχει κάτι που να επιβραβεύουν και θα πρέπει με κάποιο τρόπο άλλον να επιβάλλουν στις ομάδες να χρησιμοποιούν τους Κύπριους. Όχι απλά με ένα μικρό πρόστιμο δεν χρησιμοποιείς, δεν έκανες. Να επιβάλλουν με κάποιο τρόπο. Πρέπει να χρησιμοποιούν μέσα. Για να μπορείς να έχεις και εθνική ομάδα. Φυσικά. Είπα σου το ξανά του με την Αυστρία. Τι Αυστρία. Αυστρία. Έβαλα λάθος τον τόνο. Με την Αυστρία. Την Κύπρο. Σας την αφήσω από την Κύπρο να τη θυμάστε. Με την Αυστρία που οι ομάδες. Όσες θέλουν, δηλαδή, εγώ είμαι παράδειγμα η Σάλσπουργκ είπε ότι εγώ το κομμάτι στα τηλεοπτικά δεν το θέλω. Ναι. Είναι βάση τι χρησιμοποιούν και αναλόγως πιάνουν λεφτά με τα τηλεοπτικά. Δηλαδή, αν έχεις 11 Αυστριακούς, παράδειγμα. Αν είσαι 11 αυστρίων, μπορεί να πιω παραπάνω τα λεφτά να κάνει τα τηλεοπτικά. Το μέρισμα από τα τηλεοπτικά. Ναι. Και τι έκανα εσύ, το πράγμα είναι έκανα το στη δεύτερη κατηγορία. Χρησιμοποίησαν όλο παραπάνω, αν δεν κάνω λάθος, 18 Αυστριακούς πράγματι στο ρόστερ. Το είναι ένα πλάνο που έκανα 5 ετές. Και ο λόγος ο οποίος η Αυστρία υπήρχαν έτσι οι προκρίσεις, γιατί τα τελευταία χρόνια είχα, ήταν που τούτο το πράγμα γιατί είχαν έναν πλάνο. Ήταν και στο Euro και στο Nations Cup, καλές πορείες. Μα είναι πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν με τον τρόπο και μετά έκαμε κάποια με τις εθνικές ομάδες, έκαμε παραρτήματα, δουλεύκαμε με κάποιο πρόγραμμα. Είχαν τεχνοκράτες οι οποίοι επίαν με τον το πλάνο και είχαν αποτελέσματα. Και οι καταστάσεις. Είναι πολλά πράγματα. Όλα, γι' αυτό λέμε ότι θέλει και κάτι άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο θέμα του προπονητή. Όχι ή αν έχει ταλέντο από πίσω. Είναι πολλά. Θέλει και άλλα. Χτίζεις, είπαμε, σιγά σιγά διάφορα πράγματα. Υπάρχει υπόβαθρο. Εμείς δεν έχουμε θεμελία. Είπαμε για τον Άρη, για παράδειγμα. Ο Άρης έχει ένα υπόβαθρο. Γι' αυτό κατάφερε και έφτασε να κάνει μια εξαιρετική πορεία. Η Πάφος αρχίζει, δημιουργεί και έχει ήδη ένα υπόβαθρο. Εάν και η Εθνική κάνει αυτό το υπόβαθρο, θα βγει στην επιφάνεια κάποια στιγμή. Όσο δεν το έχει. Ναι, τι να σου κάνει και ο ποδοσφαιριστής που παίζει μέσα 10 λεπτά σε έναν αγώνα ως αλλαγή, να σου έρθει ξαφνικά να σου παίξει μέσα στο. Και τι εντάσεις είναι να πάει. Βέβαια, πού να το κάνει. Δηλαδή, να τα βάλουμε και αυτά τα παιδιά να σκεφτούμε λιγάκι και για αυτά τα παιδιά τα ίδια που έχουμε απαιτήσεις όταν μπαίνουμε στο γήπεδο, όταν δεν έχουν τον απαραίτητο χρόνο. Και επίσης, δεν αρκεί οι 5 από τους 11 να είναι. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που παίζουν βασικοί στις ομάδες τους. Έχουν το χρόνο συμμετοχής. Αλλά είναι 5-6. Οι υπόλοιποι, πώς θα δέσει αυτή η ομάδα. Τους αδικούμε, έτσι. Εγώ θεωρώ πως ναι. Γιατί υπάρχει ο ταλεντοβάσο μου, υπάρχουν κύπελλοι. Δηλαδή, σκέφτομαι, Κωνσταντίνος Λάιφης εξωτερικών, Νικόλας Ιωάννου εξωτερικών, ο Αντρέου στην Σαλερουά στο Βέλγιο. Ναι. Κέρος. Έχουν όλοι. Κέρος, Ιαπωνία. Ναι, ο Κέρος παίζει όλοι δεν παίζουν όμως οι υπόλοιποι συνέχεια βασικοί. Ο Λάιφης ταλαιπωρείται. Ναι, με έχει τραυματισμό, ναι, οκ. Okay. Ο Κόκκιτς, Σκωτία είναι. Ναι. 5. Σκωτία είναι. Ναι, ήταν νομίζω στη Σκωτία. Ναι, φτάστηκε σε Μίρεν, νομίζω. Δεν ξέρω. 5. Υπάρχουν κι άλλοι. Πρέπει. Νομίζω. Ο Κάστανος της Σαλερνιτάνα. Εντάξει, ο Κάστανος της Σαλερνιτάνα. Άρα ναι. Έχουμε. Υπάρχουν, αλλά δεν φτάνουν αυτοί οι 6 ή 2-3 που είναι να αλλάξουν όλη την ιστορία. Και πώς είναι να τα ξεβάσω με 6 άτομα. Δεν φτάνει.
χρειάζεται περισσότερο. Έλεγε, βέβαια χρειάζεται περισσότερο. Άντε να βρει και δυο τρει μέσα στην Κύπρο που παίζουν. Αλλά μπορεί και δύο που έστω εξωτερικό. Ότι είναι μια εντεκάδα η οποία είναι βασική, η οποία όλοι έχουν συμμετοχέ με στι ομάδε του. Στο εξωτερικό, στην Κύπρο. Ο Τζονί, στο MLS. Ναι. Στον πάγκο που υπάρχουν παιδιά που είναι να μπουν αλλαγέ, που είναι να γίνουν κάποιε αλλαγέ αναγκαστικέ γιατί προσπαθούν τραυματισμοί. Μπορούν αυτά τα παιδιά να καλύψουν. Τα περισσότερα παιδιά που είναι στον πάγκο τη Εθνική δεν έχουν συμμετοχέ στα παιδιά. Δεν παίζουν. Ναι. Οι περισσότεροι. Θα παίζει σημαντικό κομμάτι το να μην έχει συμμετοχέ. Είναι λίγο πιο πολύ. Πόσα λεπτά. Δεν μπορώ να παίξω. Μα πρέπει να δέσουν κιόλα. Κάπω με κάποιο τρόπο. Όχι μόνο να δέσουν. Απλώ όταν δεν έχει χρόνο συμμετοχή. Δεν μπορεί. Τα τρεξίματα σου. Όλα. Το φορμάρισμά σου. Είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο. Λόγω εγώ θεωρώ βάσο, τα δικούμε λίγο τα παιδιά. Α, το βάσο που να... μπορεί να παίξει φορμαρισμένο, παίζει τέννη. Τώρα που πες τέννις, εγώ θέλω να πάω να μάθω τέννις. Έχει μπει αυτό το μικρόβιο τελευταίο. Έχεις το χρόνο να παίζεις όμως. Χρόνο δεν έχω πολύ, αλλά επειδή θέλω να αθληθώ, γιατί το έχω αφήσει τελευταία αρκετά πίσω και δεν κάνω τίποτα, θα τον βρω. Γιατί κάνεις μαθήματα όντως. Όχι βρε, παίζω, δεν κάνω. Να λες σε Λευκοσία, εγώ με Λάρνακα. Εντάξει, θα βρεθούμε στο Δάλι. Πέφτετε λίγο μακριά. Στο Δάλι έρχομαι. Να μοιράσουμε τη διαδρομή. Πρώτα είδε τρέλμα που έζα. Θέλω πάρα πολύ να μάθω. Έχω τελευταία με το τένις. Δεν παρακολουθάς παιχνίδια. Ναι, ναι, τελευταία δύο χρόνια βλέπω πολύ τένις. Δεν έβλεπα. Έχεις παίξει ποτέ ή ποτέ. Τη ρακέτα την έπιασα. Ναι. Την έχω πιάσει στο γήπεδο τένις. Την έχω πιάσει ένα γήπεδο τένις μέχρι εκεί. Α, okay. Νομίζω ότι αν μου έρθουν να πανωτά μπαλάκια κάπου λίγο θα. θα το βάζω τον έλεγχο. Βάζω εσύ, έχει το. Μπάσκετ έπαιζα. Εγώ έπαιζα μπάσκετ, ήμουν playmaker. Α, και playmaker, ναι. Ρωτήσει. Ναι, ναι. Βάζω εσύ, είσαι καλό στο μπαχάν. Σχολείο και λίγο πιο μεγάλη. Ναι. Είσαι καλό στο forehand. Forehand, α, γιον το. Όχι, το smash. Το forehand είναι έτσι. Ναι, γιον το έτσι. Α, είσαι καλό σε γιον. Δεν τα ξέρω τα καθόλου. Α, μάνα μου, μάνα μου. Να βρεθούμε στο γελάκι. Να βρεθούμε στο δάλι να μου κάνει κανένα μάθημα, γιατί θέλω πάρα πολύ. Μετά τον Τσιτσιπά και την Σάκαρη μπήκα λίγο πιο ενεργά στο. Διότι είσαι περήφανη που του βλέπει αυτά τα δύο παιδιά. Είμαι λίγο Τσιτσιπά πρέπει να ηρεμήσει, γιατί έχουμε αρχίσει λίγο και. Τρελαθεί. Ναι, δεν καλά. Οικογενειακά λίγο με τον πατέρα του. Εντάξει, τα οικογενειακά του δεν τα ξέρω, αλλά σίγουρα κάτι. Ναι, τα ακούω. Κάτι πάει λάθο τελευταία, αλλά τέλο πάντων παρόλα αυτά. Ναι, αλλά μιλάμε. Μα βάλανε στο τέλο. Στο χάρτη. Μιλάμε για ένα πολύ δύσκολο άθλημα. Σίγουρα. Τόσοι και τόσοι προσπαθούν να γίνουν επαγγελματίες. Δεν συζητάει, πολύ δύσκολο. Και έχουν φτάσει στην κορυφή αυτά τα παιδιά και μπράβο τους και συγχαρητήρια. Αν είναι εύκολο πράγμα. Είσαι μόνο σε ένα γήπεδο. Πολύ οποίο... δύσκολο είναι. Πάρα πολύ δύσκολο. Θυσίες, ταξίδια που τη μια εβδομάδα στην άλλη με αλλάζει. Πάρα πολύ. Καμία σχέση με την ψυχοσύνθεση που έχει ο. Ναι. Είναι πολλά, παίζουν σημαντικό ρόλο. Και μερικέ φορέ μπορεί να χάνει, θυμάμαι που χάνει ο Μπαγδατή από τον. Όχι από Τζόκοβιτ, Φέντερερ ή οποιοδήποτε Νατάλ που τον δικαιολογούσε, αλλά χάνει από ένα νούμερο 10, 15 ή 20 και τον έβρισα. Αν είναι δυνατόν. Όχι. Το τι έχει προσφέρει. Έτσι, το μάλλον το έχω πει πολλές φορές ότι έχω πάει στο εξωτερικό. Στα ταξίδια μου. Τα δύο πράγματα που ήξερα για την Κύπρο τότε ήταν τον Αποέλ και τον Μπαγδατή. Ναι. Δεν ήταν κανένα πολιτικό, δεν ήταν κανένα πολιτιστή. Ήταν αυτά τα δύο πράγματα. Διότι ο αθλητισμός. Δίνει πολλά πράγματα στην χώρα. Ακριβώς είναι. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε αν κάποιος αθλητής έχει κάνει κάτι, ξαφνικά έχει μια καμπή να τον διαγράφουμε. Να τον διαλύσουμε. Ή μετά που τελειώνει την κατανόηση. Δυστυχώς όμως αυτή είναι η νοοτροπία του κόσμου. Έτσι δεν γίνεται. Βλέπουμε για παράδειγμα τώρα το Ρονάλντο. Ναι. Αρχίζει ο Ρονάλντο, τελευταία δεν είναι καλά. Δεν είναι, για οποιοδήποτε λόγο. Ό,τι και να είναι. Αρχίζει ο κόσμος, γιατί βλέπω και μέσα στα τέτοια. Ξαφνικά ξεχάσαμε ποιος ήταν ο Ρονάλντο μέχρι τώρα, τι έχει κάνει και τώρα επειδή φτάνει στο τέλος και επειδή περνάει μια κακή φάση, από, για οποιοδήποτε λόγο τώρα ξαφνικά τον βγάζουμε στην ουσία εισαγωγικά άχρηστο. Ναι. Όχι. Ναι. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε τι έχει κάνει. Και όχι μόνο ο Ρονάλντο. Γενικά, και ένα παίκτη εδώ στην Κύπρο για παράδειγμα, οποιοδήποτε. Γενικότερα. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε αυτό. Το έχουν γενικά οι Κύπροι, μπορεί και οι Μεσογειακοί Κύπροι και στην Ελλάδα το έχουμε. Το έχουμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέω. Δεν σεβόμαστε. Θυμάστε την ελληνική ταινία, που θυμάμαι και πώς είναι ο τίτλος. Από τότε υπήρχε αυτό το πράγμα, τελείως δεν θυμάμαι, όχι. Που έδειχνε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα και είχε ένα παππού πάνω στην εξέδρα που έβγαζε το πουλόβερ του και του έβγαζε τις κλωστές.
Και δίπλα. Και ο... Θα είναι πρόσφατη, δεν θυμάμαι. Πολύ παλιά μάγια. Ταινία. Θέλω να πω ότι αυτή η ταινία είναι του 1960-50. Δεν θυμάμαι την ηλικία. Θέλω να πω γιατί. Γιατί το λέω αυτό. Ότι από τότε έδειχνε αυτόν τον άνθρωπο που είναι στην ελληνική ταινία, πρέπει να τη θυμηθώ. Ο οποίος έκανε μια καλή φάση ένας ποδοσφαιριστής. Παιχταρά μου άρχισε τον από πάνω. Ναι. Τον αποθέωνε ναι. μέχρι το σημείο που δεν πάει. Και ξαφνικά στην επόμενη φάση χάνει την μπάλα. Βρε παλτό, βρε έτσι. Ναι, και άρχισε να σκίζει το τέτοιο. Από τότε είναι. Ακόμα και τώρα τι συνεχίζει. Κάνει ένα καλό ένα παίχτη. Θεός. Κάνει ένα κακό την επόμενη αγωνιστική ή στο ίδιο παιχνίδι ακόμα. Το γράφει. Έτσι είναι. Α, το, έτσι, είναι έτσι, το... έτσι είμαστε σαν λαός. Η νοοτροπία μας. Λάθος. Ναι. Δεν το βλέπεις όμως το εξωτερικό αυτό. Αυτό που λέει. Τόσο πολύ όχι δεν το βλέπεις. Δεν θα δεις στην Αγγλία ποτέ. Όμως στην Αγγλία εκτιμού βγάζουν τους παλέμαχους μέσα στο γήπεδο, χειροκροτάνε ο κόσμος. Δεν μιλούμε για την αναγνώριση μετά που τερματίζει κάποιος, αλλά μιλάμε και για τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πώς μπορείς να γυρίσεις. Αλλά εγώ λέω και κατά τη διάρκεια και μετά που λέει και ο Νικαρία. Όλα. Να υπάρχει σεβασμός. Όχι. Εδώ και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, κατά κύριο λόγο το μεγαλύτερο ποσοστό. Δεν θα του βάλω όλο τον κόσμο στο ίδιο. Δεν είναι όλοι άνθρωποι το ίδιο. Το μεγαλύτερο ποσοστό δυστυχώς και ξεχνάει εύκολα. Και είναι έτοιμο να κρίνει και εύκολα. Έχουμε μικρή μνήμη. Αυτό είναι το κοντή μνήμη. Και το να κρίνεις κάποιον έτσι απλά δεν είναι και το καλύτερο πράγμα του κόσμου. Δεν ξέρεις και τι περνάει. Εδώ. Δεν ξέρεις τίποτα. Δεν μπορούμε να κρίνουμε κάποιον. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που αντιμετώπισε στο σπίτι με τον Γιάννη ποδοσφαιρικά? Όταν σταμάτησε την μπάλα. Αυτό. Τώρα που σταμάτησε την μπάλα. Νιώθεις ότι στην καριέρα του από το 2004, αρχές του 2005 που είσαστε μαζί. Αν πάμε τη διάρκεια της καριέρας του, δύσκολες στιγμές ήταν αρκετές και ο λόγος ήταν γιατί ο Γιάννης γενικότερα θα μπορούσε να έχει μια πολύ διαφορετική πορεία στο ποδόσφαιρο και λόγω και των δικών του αποφάσεων και κάποιων ανθρώπων που τον επηρέαζαν και δυστυχώς δεν ήμουνα εγώ και κάποιοι που θα έπρεπε να είναι, ήταν άλλοι. Τον οδήγησαν σε λάθος αποφάσεις. Μονοπάτια. Ναι, σε λάθος μονοπάτια, τα οποία φυσικά στη συνέχεια του έφεραν και μια αρνητική εξέλιξη στην πορεία της καριέρας. Έτσι νιώθεις. Δεν νιώθω, έτσι είναι. Τι, managers. Ναι, δεν κατά κύριο εσύ, λόγο ναι. Δεν ήσουν εσύ manager του. Δυστυχώς ο Γιάννης εμένα άρχισε να με ακούει. Όχι, δεν ήμουν και δεν ήθελα ποτέ να είμαι manager, αλλά δυστυχώς άρχισε να με ακούει όταν ήταν πλέον αργά. Δεν με άκουσε όταν έπρεπε να με ακούει. Δηλαδή όταν μίλαγα και έπρεπε να με ακούσει, δεν με άκουγε. Να σε ρωτήσω κάτι. Ίσως έμπαινε μπροστά αυτό του τύπου. Θα κάτσω να ακούσω τη γυναίκα μου τώρα, δηλαδή σε αυτό που μου λέει στο επαγγελματικό κομμάτι. Χωρίς να μιλά, σου λέει, απλά έτσι νιώθες ότι. Έτσι ένιωθα εγώ. Ίσως σκεφτόταν ότι εντάξει, στο επαγγελματικό τώρα θα με κατευθύνει η γυναίκα μου. Υποθέτω εγώ τώρα, φαντάζομαι, δεν ξέρω. Μπορεί να το έβλεπε έτσι. Ναι, κάποια στιγμή άρχισε να με ακούει, αλλά ήταν αργά. Αργά είδε μάλλον. Ηλικιακά. Και ηλικιακά και πλέον είχε πάρει μια αρνητική πορεία η όλη κατάσταση, οπότε δεν διορθωνόταν πλέον. Δηλαδή... Άρχιζε η αντίστροφη μέτρηση. Ναι, άρα η πιο δύσκολη στιγμή νομίζεις είναι ο τερματισμός της καριέρας. Τερματισμός της καριέρας και νομίζω ότι η χειρότερη στιγμή για τον Γιάννη που θα μπορούσαν να έχουν πάει τα πράγματα τελείως διαφορετικά για εκείνον ήταν όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό στην ουσία που τότε του είχαν πει να πάει δανεικός και αρνήθηκε ο Γιάννης να πάει, κάτι που δεν συμφώνησε ποτέ μου. Αν είναι δυνατό. Ναι, αρνήθηκε να πάει δανεικός και να μείνει στον Ολυμπιακό και να είναι ως δανεικός, γιατί είχε νευριάσει τότε με τον προπονητή και δεν ήθελε να μείνει. Ποιος ήταν τότε? Τότε ήταν ο Σόλιντ. Α, ο Νορβηγός, ο Τροτ Σόλιντ. Ο Τροτ Σόλιντ, ναι. Οπότε τον είχε πιάσει το αντιδραστικό του και θέλει να φύγει. Ένα λάθος ήταν αυτό. Είχε συμβόλαιο. Είχε συμβόλαιο και το έσπασε και έφυγε ελεύθερος. Ενώ ναι, τότε είχε πάει το 4. Είχε. Είχε υπογράψει 5 ετές. Είχε υπογράψει 5 ετές συμβόλαιο. Α, άρα είχε διανύσει τα 3 χρόνια. Ακριβώς. Και του κάνανε τέτοιο να μείνει στο. Να πάει να παίξει μπούμπαλα. Δανεικός. Νομίζω τότε, αν δεν κάνω λάθος, ήταν για τον Ιωνικό τότε. Να πάει στον Ιωνικό. Για ένα χρόνο. Για λίγο, ναι, και να επέστρεφε μετά. Δεν το δέχτηκε. Εκεί ήρθε μία πρόταση, αφού έφυγε πλέον τον Ολυμπιακό, από τον ΠΑΟΚ. Με τον Ζαγοράκη τον ίδιο, γιατί ήμουν μπροστά όταν τον πήρε τηλέφωνο ο Ζαγοράκης και του έκανε την πρόταση. Και ενώ τα είχαν βρει σχεδόν σε όλα, ήμασταν έτοιμοι να πάμε στην Θεσσαλονίκη, που ήταν και η ομάδα του στην ουσία, να κάνει. Ένας μάνατζερ, ο οποίος μάθαμε μετέπειτα τι έγινε, μπήκε σφήνα με κάποιο τρόπο, ο οποίος ήταν παλιός μάνατζερ του Γιάννη, τον είχε δηλαδή παλιότερα, δεν είχαν πλέον σχέσεις, και μπήκε σφήνα και χάλασε τη μεταγραφή. Πώς τη χάλασε? Α, μην ψάχνουμε τώρα. Τη χάλασε. Έχει τρόπο και τη χάλασε. Χάλασε τη μεταγραφή. Και μετά πού πήγε μετά. Και μετά κατέληξε στον Όφη. Μετά πήγε στον Όφη. Μετά πήγε στον Όφη μετά από αυτό. Αλλά το τι έγινε με αυτό το manager με τον ΠΑΟΚ το μάθαμε μετέπειτα. Δεν το μάθαμε αμέσως για να διορθώσουμε την κατάσταση. Ναι. Στην ουσία μάθαμε ότι αυτός ο manager μπήκε σφήνα λέγοντας ότι
θα εκπροσωπήσει το Γιάννη και ζήτησε πολλά παραπάνω χρήματα από αυτά που καλά, ο Γιάννης ήδη είχε συμφωνήσει. Μα όταν πήρε πλέον, σπάσει το γυαλί, όταν πήρε πλέον ο Ζαγοράκης τηλέφωνο εκνευρισμένος πια να του πει ότι. Άλλα μου είπες και άλλα θες τώρα. Ναι, δεν του εξήγησε. Δεν πήγε στη δικασία να του πει μα με πήρε αυτός και μου πέτσε. Αυτός σου είπε. Μα εμείς άλλα είπαμε, άλλα γίνανε. Ο Γιάννης δεν κατάλαβε καν τι συνέβη και του το κλείσε και του λέει τέλος δεν την προχωρήσουμε. Και νιώθεις ότι εκεί άρχισε το. Εκεί ήταν ένα πολύ κακό σημείο για το Γιάννη. Όχι γιατί πήγε στον Όφη. Όχι. Ναι. Αλλά γενικότερα γιατί θα μπορούσε να έχει άλλο πάτημα. Και όταν του κάνανε μια πρόταση κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν, να πω την αλήθεια, και θεώρησα λάθος που δεν ήρθε τότε. Κύπρο. Δεν ήταν πρόταση επίσημη επί της ουσίας, θα μπορούσε να έχει έρθει να είναι επίσημη με την Ομόνια. Και γίνει μια κουβέντα τότε, αλλά. Μπορεί δεν να ήταν, ήταν τότε επίσημη. Με την περίοδο του Μιλτή. Του Μιλτιάδη. Ναι. Ναι. Για μένα ήταν λάθος. Τον είχαν πείσει τότε το Γιάννη ότι είναι υποβαθμισμένο το ποδόσφαιρο στην Κύπρο. Άλλοι, αυτοί που άκουγε δυστυχώς απ' έξω, ότι δεν πρέπει να έρθει στην Κύπρο γιατί είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο του ποδοσφαίρου. Και τους άκουσε. Εγώ του έλεγα ότι πρέπει να έρθουμε να πάει να μιλήσει. Θεωρώ ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αλλά δυστυχώς δεν άκουσε. Οπότε και εκείνος το μετάνιωσε βέβαια. Πάρα πολύ. Μετάνιωσε, γιατί μετά από 4 χρόνια ήρθε. Το μετάνιωσε. Το μετάνιωσε πάρα πολύ. Ξέρεις, κάποιες αποφάσεις. Ξέρουμε, κάποιες αποφάσεις. Δηλαδή που πρέπει να πάρει. Μπορεί να μένει στην εμπειρία. Ναι. Μπορεί να. Και να, τους, ο εγωισμός. Αυτό που είπες δίπλα, να έχει, αυτό που είπες πριν, να έχει τους ανθρώπους κατάλληλους δίπλα να ακούς. Ακριβώς. Ο εγωισμός σου κάποιες φορές. Ή αποφάσεις που να πάρει στο νεαρό της ηλικία. Όλα παίζουν. Όλα παίζουν. Όλα παίζουν. Αυτά ήταν βασικά αυτά που θυμάμαι σαν πιο έτσι σημαντικά. Κύριε σημεία. Ναι. Που σημάδεψαν την καριέρα του. Με πιο σημαντικό νομίζω αυτό ότι μετάβασε Ολυμπιακό που θα μπορούσε να πάει στον ΠΑΟΚ. Εκεί. Εκεί πήγε λίγο. Στράφη. Άρχισε μετά να φεύγουν λίγο προς τα κάτω τα πράγματα. Εντάξει, να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι η ζωή. Αυτά μας είχε το γραμμένο, έτσι έπρεπε αποφάσεις, να γίνει. Αποφάσεις, επιλογές, τέλος. Δεν κάνουμε κάτι. Δεν πειράζει. Πάνω απ' όλα υγεία. Έτσι. Εννοείται. Αυτό θέλουμε. Χτύπα ξύλο. Κάτι τελευταίο, Μέρη, για το ποδόσφαιρο. Και θέλω να το αναφέρω αυτό διότι. Γνωρίζω και άλλες κυρίες, κοπέλες που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Βρίσκεται δύσκολο, όχι να εισχωρήσετε πρώτα απ' όλα, αλλά γενικά όταν να επιβιώσετε σε αυτό το χώρο. Δεν θα σου κρύψω ότι υπάρχει βαθμός δυσκολίας. Δεν είναι όπως ήταν παλιότερα. Δηλαδή τα πιο παλιά χρόνια πιστεύω και μιλώντας και με κοπέλες από την Ελλάδα που είναι στον χώρο του αθλητισμού χρόνια, γιατί εγώ ξαναλέω είναι τελευταία που μπήκα. Και δεν είμαι και 25, 20 χρόνια και 25, είμαι πιο μεγάλη ηλικία. 26, ναι. Ωραία θα ήταν. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία να είμαι 26, ας το προσπεράσουμε. Δεν θα μείνω και στο Ολυμπιακό. Λοιπόν, δεν είναι όπως ήταν παλιότερα. Οι γυναίκες για να καταφέρουν να σταθούν, γι' αυτό και δεν βλέπαμε γυναίκες. Ναι, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ναι, αλλά ακόμα υπάρχει. Υπάρχει. Δεν υπάρχει από όλους, αλλά μια μερίδα αντρών. Το κάνουν ακόμα αυτό. Βλέπουν τη γυναίκα λίγο υποτιμητικά και υποδιέστερη. Για το κομμάτι του αθλητικού, του αθλητισμού μιλάμε. Ναι. Αυτό το κουνήσα. Περίμενε, εσύ βάσου Ελλάδα. Για το κομμάτι αυτό. Έλεγες για τις γυναίκες ή για τους άντρες. Τι είναι. Για τον που απάντησε εν ημέρη. Για τις γυναίκες. Πόσο δύσκολο είναι να επιβιώσουν. Όχι. Ενώ σου που βρίσκουν να επιβιώσουν. Ξέρεις, επειδή η δημοσιογραφία στον αθλητισμό περισσότερο στο αντρικό. Ναι, εγώ μιλάω για το αθλητικό. Για το αθλητικό. Γενικότερα στη δημοσιογραφία δεν είναι τόσο δύσκολο, είναι άλλο. Στο αθλητικό, επειδή ανέκαθεν ήταν ένα αντρικό κομμάτι σπορ. Αντρικό. Ναι, όπως σαν να μπαίνει σε άλλα. Αράφια. Τη γυναίκα ακόμα τη βλέπουν. Όχι όλοι, ξανατονίζω έτσι. Δεν είναι όλοι. Υπάρχουν όμως κάποιοι. Εγώ, για παράδειγμα, στο διάστημα που κάνω αυτή τη δουλειά, έχω εντοπίσει κάποιου. Το ένιωσες. Το ένιωσα. Ναι, το ένιωσα. Από συμπεριφορά. Στο πρόσωπό σου ή. Όχι, καταλάβεις. Ξεκάθαρα face to face να σου το πει. Σε καμία περίπτωση. Άσε μας, κορίτσι μου, με το ποδόσφαιρο, δεν θα σου είπε κάποιος. Όχι, όχι. Αλλά με τον τρόπο. Με τις. Καταλαβαίνεις ότι σε βλέπει πιο κάτω. Ότι με βλέπει. Ναι, πιο κάτω. Ναι, το έχω καταλάβει. Καταλάβεις, το έχω καταλάβει. Με ενοχλεί πάρα πολύ γιατί θεωρώ ότι. Γενικότερα, όπως όλα τα κομμάτια, πρέπει να υπάρχει μια αλφα ισότητα. Σίγουρα μπορεί ένας άντρας να είναι. Στο κομμάτι το. Για παράδειγμα, να είμαι εγώ απέναντί σου που είσαι αθλητικογράφος. Εσύ έχεις μια αλφα εμπειρία, έχεις παραπάνω γνώσεις. Δεχτώ, προσπαθώ να μάθω από εσένα. Αλλά το να με βλέπεις εσύ, όχι ως νέα δίπλα σου, όχι ως νέα, μια νέα αθλητικογράφο, με βλέπεις ως μια νέα
γυναίκα αθλητικογράφο. Δηλαδή, μου βάζει μια ταμπέλα ότι είμαι γυναίκα. Αν είχε απέναντι έναν άντρα νέο, δεν θα είχε τέτοια συμπεριφορά. Σίγουρα. Θα προσπαθούσε εκεί πέρα να του φερθεί διαφορετικά και να του μάθει. Τη γυναίκα τη βλέπουν ότι δεν μπορεί. Υποτιμητικά. Να σου πω και κάτι άλλο. Την ωραία και όμορφη παρουσιάσιμη κοπέλα θα τη δουν έτσι. Μια κοπέλα που δεν είναι και τόσο. Δεν ξέρω. Σου το λέω εγώ. Σου το λέω εγώ. Θα τη δεχτούν πιο εύκολα. Μπορεί. Δεν ξέρω. Μπορεί, παίζει ρόλο. Μπορεί, παίζει ρόλο, διότι βλέπουν ότι σκέφτονται ότι αυτή η γυναίκα έχει τα λουξ και γι' αυτό είναι εκεί που είναι. Μπορεί. Το λέω καθαρά. Δεν αμφιβάλλω καθόλου. Το έχω ζήσει. Υπάρχει και είναι κρίμα, γιατί θεωρώ. Στην Ελλάδα, βέβαια, πλέον αυτό έχει εξελιχθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Εδώ αρχίζει τώρα και γίνεται, γιατί δεν ήταν εδώ στην Κύπρο. Στην Ελλάδα έχει αρχίσει και αλλάζει πολύ η κατάσταση. Βλέπουμε παντού γυναίκες. Και βλέπεις και στο εξωτερικό, Ιταλία, Ισπανία, όλα γυναίκες. Εδώ ακόμα, ενώ υπάρχουν. Δεν είμαστε πολλές εδώ στην Κύπρο. Δεν είμαστε ελάχιστες. Δεν είμαστε πολλές, αλλά βλέπω τώρα και στο ένα site. Στις αποστολές στο Chisinau, στη Μολδαβία και στη. Και η Μαρίνα Αργυρού έχει πάει σε παιχνίδια. Και η Μαρίνα στο Μάντσεστερ. Ναι. Αλλά έχει πάει και η Λιβαδιώτου, έχω δει και η Φραντζή τώρα. Είναι και η Αντρέα Καφά που είναι εδώ πέρα. Η Αντρέα που είναι εδώ μαζί μας. Είμαστε λίγες κοπέλες. Κάποιες έχουν παραπάνω εμπειρία, κάποιες έχουμε λιγότερη. Αλλά το να νιώθεις αυτό το πράγμα, κάποιοι άντρες να σε αντιμετωπίζουν υποδιέστερα, είναι πολύ ενοχλητικό. Πραγματικά είναι πάρα πολύ άσχημο. Ναι, υπάρχει. Δεν υπάρχει με όλους, έτσι. Εγώ σου είπα, έχω γνωρίσει και ανθρώπους οι οποίοι με βοήθησαν. Μεμονωμένα άτομα νιώθεις. Αλλά το μεμονωμένα άτομα το έχω νιώσει, δεν το δίνω σημασία από την αλήθεια. Προσπαθώ μέχρι σε ένα σημείο βέβαια που δεν θα περάσει το όριό μου. Έτσι. Γιατί αν το ξεπεράσει το όριό μου και αισθανθώ ότι πας να παίξει με την αξιοπρέπειά μου. Να με θίξεις. Εκεί θα αντιδράσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αντιδράσω. Εδώ δηλαδή, αντιδρούσε στο γήπεδο. Ναι, έχω. Αυτό σου λέω. Εγώ έχω ένα κουμπί. Άμα μου το πατήσει αυτό το κουμπί. Ναι, όταν ανάψει το. Όταν μου το ανάψει το λαμπάκι μου, τελείωσε. Παίρνει έκρηξη. Δεν παίρνω αμέσως φωτιά. Όταν πάρει. Ναι, όταν πάρω φωτιά όμως, τέλος. Εκεί, άμα την πάρω τη φωτιά, τελείωσε. Με αυτό θα τελειώσουμε. Ναι, αυτό. Αλλά γενικότερα εγώ. Το πάρουν το μήνυμα. Εγώ είμαι άνθρωπος, επειδή είμαι πολύ νέα στο χώρο, που ακόμα μαθαίνω. Ναι. Είμαι εκεί να βλέπω αυτούς που είναι πιο έμπειροι, που είτε είναι άντρας είτε είναι και γυναίκα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και να μαθαίνω. Δεν έχω αυτό το. Είναι και προς τιμή σου που το λες αυτό. Όχι, μα εγώ θέλω να μαθαίνω. Έτσι πρέπει να μαθαίνεις. Στη ζωή μαθαίνεις. Βλέπεις, μαθαίνεις. Γυναίκα ή άντρας μπορεί να πω σε ένα νέο χώρο και να πούνε εγώ τα ξέρω όλα. Δεν μπορεί να ξέρει όλα. Σε καμία περίπτωση. Να πούνε. Μπορεί να το πούνε, αλλά είναι λάθος. Ποτέ δεν τα ξέρει. Να μπει έναν επί ένα μαθαίνει. Ακριβώς. Πάντα χρήζουμε βελτίωση, πάντα μαθαίνει καινούργια πράγματα. Ακόμα και χρόνια να είσαι κάπου μπορεί να μάθει καινούργια. Αλλή μόνο να βγει κάποιο και πει εγώ τα ξέρω να τα κάνω όλα. Θα αποτύχει, είναι δεδομένο. Οπότε, επειδή εγώ είμαι αυτός ο χαρακτήρας που μου αρέσει να παρακολουθώ τους άλλους να μαθαίνω, όταν βλέπω κάποιον απέναντί μου που θέλει να με μειώσει, εκεί τρελαίνομαι. Εκεί δηλαδή είναι ο χάρος μου που λέω. Σου βάζει μαχαίρι. Ναι, μου βάζει μαχαίρι γιατί με ενοχλεί που. Υποτίμηση αυτή. Ναι. Ενώ εγώ είμαι στη φάση που θέλω ακόμα να μάθω και να χτίσω πάνω σε κάτι για να κάνω κάτι καλύτερο. Με ενοχλεί πολύ. Άρα εκεί φαίνομαι και λίγο. Το δείχνεις. Φαίνομαι, ναι. Φαίνομαι. Δηλαδή όταν θα με ενοχλεί. Όχι, δεν θα το πω φανερά, αλλά όλος το με καταλάβει. Να καταλάβει τον τρόπο να αντίδρασε. Και τον τρόπο που θα κοιτάξει. Ακριβώς. Και εγώ φαίνομαι με ποιον είμαι καλά όταν στέκομαι δίπλα. Εδώ πέρα με εσάς μιλάω τόση ώρα. Και είσαι μια χαρά. Μάλιστα, άλλη διάθεση. Όταν δεν είμαι καλά και δεν νιώθω καλά. Φαίνεται. Φαίνεται στο πρόσωπό μου. Αν πάτε σε κανένα κουμπί, να μα τρίχνει εδώ. Δεν πατιέται έτσι το κουμπί. Θέλω πολύ. Δεν είναι η ίδια που πατά το κουμπί. Στον αγώνα τότε μου είχε πάρει 70 λεπτά για να πατήσω το κουμπί. Πήγε. Είμαστε 60 μέτρα. Εντάξει, είμαστε μια χαρά. Δεν έχετε φόβηση κανένα. Το λοιπόν, Μέρι. Μάριε, ευχαριστώ που είσαι εδώ. Υπερευχαριστήσω τη Μέρη που είχαμε αυτή τη συζήτηση. Άξιζε νομίζω η υπομονή κάθε Πέμπτη που ακυρωνόταν λόγω των υποχρεώσεων που έχεις. Νομίζω λόγω είναι ορθό. Είχε διάφορες υποχρεώσεις. Όλα βγήκαν αυτές τις τρεις εβδομάδες. Να σε ευχαριστήσω ξανά πίσω να στο podcast. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και για την παρέα και σύντομα θα τα ξαναπούμε. Θα ξαναπούμε, μου άρεσε πάρα πολύ. Θα ξαναπώ ακόμα μια φορά ότι είναι πολύ ωραίο το χώρο σας και η δουλειά σας εννοείται, γιατί τα βλέπω. Συνέχεια βλέπω. Δεν είναι κανένας αθλητικογράφος. Είστε και οι δύο τέλειοι. Εγώ ευχαριστώ πραγματικά. Να είστε καλά. Είστε και ο Σαμίρος.